Νομίζω ότι αν μπούμε όλοι σε μια λογική αυτοπεριορισμού, σκεπόμενοι ότι υπάρχουν πλέον 7 παρατάξεις, υπάρχει και η 8η που παρευρίσκεται, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μόνιμη συζήτηση, η οποία δεν εξαρτάται από την ποσότητα των λεπτέτων, αλλά από την ουσία αυτών. Και νομίζω ότι η παρατήρηση του κυρίου Παπαδάκη και του κυρίου Λασκαρίδη βάζει πράγμα ότι είναι ένα ζήτημα ουσίας. Είναι όμως η ενδεδειγμένη λύση να ευνοχιστούμε ως Δήμος με κίνδυνο, όπως λέει η Κύκλειος, αν δεν ψηφίσουμε προϋπολογισμό μέχρι τις 15 Νοεμβρίου να μας παρακρατηθούν από τους κάπου. Αυτό λέει, η Κύκλειος, αυτό είναι ο νόμος. Δηλαδή, αν θέλετε, σας παρακαλώ πολύ κύριε Παπαδάκη, κύριε Παπαδάκη, δεν είναι αστεία. Είναι η νόμη του κράτους. Άλλοι δήμοι δίνουν στο τέλος Νοεμβρίου. Οι δήμοι που θα δώσουν στο τέλος Νοεμβρίου, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία, να το ξεκαθαρίσουμε. Οι δήμοι που θα δώσουν στο τέλος του Νοεμβρίου παίρνουν το ρίσκο του παρατηρητήριου. Εκεί δεν θέλουμε να το πάρουμε. Ξέρω τι θα κάνατε εσείς άμα δίκουσατε. Θα πηγαίνατε στο παρατηρητήριο να σας κρατούν τους κάπου και μετά θα λέγατε η κακή κυβέρνηση. Λοιπόν, εμείς θέλουμε θεσμικά να ανταποκριθούμε. Θα σας θυμίσω δε ότι πέρυσι στην κυριολεκτική είναι εδώ και μέλη της παλιάς διοίκησης ακροβάτησε ο Δήμος Καλυθέας ψηφίζοντας τελικά τον προϋπολογισμό στις 13 πρώτου. Δεν το λέω αυτό με καταγγελτικό λόγο, το λέω ως ένα δεδομένο. Κάνοντας συνεχιστικά τρεις συνεδριάσεις, έγινε η αρχική του Νοεμβρίου, μπήκε στη συνέχεια το πλάνο των δράσεων στην τελευταία του έτους, γιατί συγκύθηκε, γιατί δεν είχε γίνει, έτσι. Και στη συνέχεια, επειδή υπήρχε εκείνο το δάνειο που ήταν ουσιαστικά για να κλειδώσει, να κλείσει ο προϋπολογισμός, για να δούμε ποια είναι η ουσία, έτσι, γιατί αν θέλουμε να μιλάμε, πιστεύω ότι έχετε όλες τις παρατάξεις που είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέλουν να προσφέρουν στην πολιτική από ειλικρινείς επιδιώξεις, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας όλοι εδώ, αυτός ο προϋπολογισμός θα υποστεί πάρα πολλές αναθεωρήσεις, σύμφωνα με τα κονδύλια που θα εξασφαλιστούν μέσα στη χρονιά. Το τεχνικό πρόγραμμα ιδιαίτερα μας δίνει μεγάλες δυνατότητες να αφαιρέσουμε ίδιους πόρους από τη χρηματοδότηση έργων, να τους αντικαταστήσουμε με κάποια συγχρηματοδότηση ή αυτοτελή χρηματοδότηση και τα λεφτά αυτά θα τα ρίξουμε σε άλλους κωδικούς. Κύριε Πρόεδρε, εμείς προτείνουμε να προχωρήσουμε κανονικά την διαδικασία και η διοίκηση την ώρα της συγκεκριτικής της έκθεσης θα προτείνει και συγκεκριμένους τρόπους και μεθόδους θεσμικούς να αντιδράσουν ως αυτοδιοίκηση σε αυτή τον πραγματικό έλεγχο σκοπιμότητας που γίνεται στην αυτοδιοίκηση. Θα μας ακούσετε γιατί θα πούμε και ουσιαστικά και λοιπόν, επειδή όλοι οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης είμαστε από το ίδιο επαγγελματίο που ξεκινάμε, αυτά θα προτείνουμε διαφορετικά μέσα. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη. Σε σχέση με την πρόταση που έκανα για να διεξαχθεί η συζήτηση, υπάρχουν κάποιες διαφωνίες. Μία πρόταση να κάνω. Παρακαλώ, κύριε Δημήτρη. Κύριε Πρόεδρε, να φέρουμε μία μέση λύση. Δηλαδή το τέταρτο, αν κάποιος θέλει να το ξεπεράσει, γίνει και 20 λεπτό. Υπάρχει ένα θέμα που έχει εκτός συνεργασίας από την εισηγή των διδήματων οικονομικών υπηρεσιών του κ. Παρπάκου. Αφορά ένα θέμα που είχε αποσυρθεί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έκθεση δαπανού και διάθεση πίστωσης όσον αφορά τις υπόλοιπες ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ. Υπάρχει εκκίνηση να εισαχθεί το εισάγεται και θα βλέπουμε στην ημερήσια διάταξη να πω ότι ήρθε ο κύριος Κώστας Καραγιωρόπουλος και ο κύριος Τάσος Καραγιωρόπουλος και ο κύριος Σταύρος Ζάκας. Ημερήσια διάταξη, τεχνικό πρόγραμμα, πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Διοίκηση, κύριε Δήμαρχε, θα σας αποκαλείτε εσείς κάποιος ο Δήμαρχος, θα κάνετε μια εισήγηση, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Ουσιαστικά για
είναι αντιληπτό. Κάνουμε αυτό που κάνουμε τα τελειώνα. Θα εισηγηθούμε τώρα, θα συζητήσουμε τώρα και θα κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός του 2015 αποτελεί και το τεχνικό πρόγραμμα, αποτελούν κρίσιμα συστατικά, κρίσιμα εργαλεία για την πορεία του Δήμου μας την νέα χρονιά. Υπενθυμίζω αυτά που όλοι σας γνωρίζετε, τις κοινωνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούμε, οι οποίες δημιουργούν νέες ευθύνες για το Δήμο μας, οι οποίες κοινωνικές αυτές τις συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς. Υπολογίζουμε ότι πάνω από 10% του πληθυσμού μας είναι κάτω από τα όρια της απόλυτης φτώχειας, πάνω από 30% των συμπολιτών μας είναι άνεργοι, ενώ υπάρχει τεράστια οικονομική πίεση και στον υπόλοιπο πληθυσμό. Η λεγόμενη αναδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους δημιουργεί ενίοτε και ακόμη περισσότερα προβλήματα, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η υγεία, παρότι εμείς είμαστε ένας αστικός δήμος στο Μεκανοπέδιο Αττικής. Ενώ όλοι το δημόσιο λόγο τους μιλάνε για διαρθρωτικές αλλαγές, η νούμερα ένα αλλαγή που θα έπρεπε να γίνει, δηλαδή η αποκέντρωση του ελληνικού κράτους και η ενίσχυση του ρόλου του θεσμού και η οικονομική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης παραπέμπεται ανεξάρτητα από όποια κυβέρνηση βρίσκεται στα πράγματα στις καλένδες. Το ελληνικό κράτος παραμένει βαθιά αναχρονιστικό, στερώντας από την τοπική αυτοδιοίκηση πόρους και δυνατότητες που έχουν όλες οι άλλες χώρες του σύγχρονου κόσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ώρα που περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές και τοπικές κοινωνικές πολιτικές, οι δήμοι της χώρας μας παραμένουν αδύναμοι και δίνουν στην πραγματικότητα ένα αγώνα επιβίωσης. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα εμπόδια από την κεντρική διοίκηση. Για να υποβάλουμε λοιπόν το σημερινό προϋπολογισμό, πρέπει να υπερβούμε έναν γραφειοκρατικό δικαιώνα 19 βημάτων. Και πραγματικά αναρωτιόμαστε πόσο ουσία αποκτά η πολιτική, ο διάλογος, η διαβούλευση σε έναν προϋπολογισμό με 19 επισυναπτώμενα. Σας θυμίζω, το είπα και προηγουμένως στους άδελφους ανακοινώσεων, ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο πέρυσι γύρισε πίσω ο προϋπολογισμός που αρχικώς ψηφίστηκε γιατί δεν εγκρίθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, καθώς είχαμε βάλει ως έσοδο τη λήψη δανείου χωρίς δανειακή σύμβαση, χωρίς αιτιολόγηση, οπότε ουσιαστικά θεωρήθηκε πίσω σκελισμένος. Ουσιαστικά η τότε διοίκηση είχε σε συνεννόηση και μαζί μας, είχε βάλει ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο το οποίο φαινόταν σαν δάνειο στα έσοδα για να μην δείξει μειωμένες τις δαπάνες, τα έσοδα, τις πολιτικές δαπάνες ουσιαστικά. Η τότε διοίκηση ξαναγκάστηκε στην πραγματικότητα να προβεί σε μείωση των δαπανών και επανεισήγαγε τον προϋπολογισμό τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού με όλα αυτά που γίνονται πλέον απομακρύνεται από την ουσία και γίνεται ένα μνημείο γραφειοκρατίας και ανούσια διαβουλεύσεων και διαδικασιών. Έτσι χάνουμε χρόνο για πιο ουσιαστική δουλειά, αλλά και χάνουμε χρόνο για την προσπάθεια ενός πραγματικού δημόσιου διαλόγου. Δυστυχώς είναι ένα άλλο ανούσιο, είναι από τους μεταλλητές, δεν έχουν καμία ουσία, μνημονιακό πιστογύρισμα. Και θα ήθελα λοιπόν με ευκαιρία, το είχα υποσχεθεί και στην Οικονομική Επιτροπή, να σας δηλώσω ότι αύριο για το σκοπό αυτό, με αυτό το σκεπτικό, θα στείλουμε επιστολή και προς την ΚΕΔΕ, που είναι το συλλογικό όργανο που περιμένουμε να αντιδράσει σε αυτό το θέμα, και προς το. Γιατί πρώτα απ' όλα η ΚΕΔΕ πρέπει να αντιδράσει, το συλλογικό όργανο της αυτοδιοίκησης. Και ο κάθε Δήμος μεμονωμένος και προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Ουσιαστικά η αυτοδιοίκηση έχει γυρίσει πάρα πολλά χρόνια πίσω, όπου το κράτος αντί να κάνει έλεγχο νομιμότητας, κάνει έλεγχο σκοπιμότητας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Όλα αυτά τα προβλήματα που λέμε δεν αποτελούν δικαιολογία για καμία τύπο αδράνεια. Αντίθετα, είναι χρέος μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα. Είμαστε εδώ για να κινητοποιήσουμε κάθε τοπική δύναμη, να διεκδικήσουμε με συγκροτημένο τρόπο από την κεντρική εξουσία, να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία και κυρίως να αυξήσουμε την αποδοτικότητα των υπηρεσιών μας, τις προσφερόμενες, την ποσότητα και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Έτσι, ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του 2015 που προτείνουμε οφείλει να έχει σαφή αναπτυξιακή και κοινωνική διάσταση. Είναι οι δύο άξονες ουσιαστικά που κινείται η νέα διοίκηση και ταυτόχρονα να ενδύνει τις προσπάθειες εξορθολογισμού των δαπανών του Δήμου και βελτίωσης της αποδοτικότητάς του. Στο κοινωνικό λοιπόν πεδίο, ο Δήμος μας καλείται το 2015 να διαχειριστεί μια μεγάλη πρόκληση. Την εφαρμογή του θεσμού του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Θα ξέρετε και από τις εφημερίδες να σας ότι από Δευτέρα ξεκινάνε οι αιτήσεις. Οι αιτήσεις δεν γίνονται κατά ανάγκη στους Δήμους. Ο Λάζαρος ο Λασκαρίδης με διορθώνει σωστά. Ξεκινάει από το Σάββατο στις 15 του μηνός και όχι από τη Δευτέρα από τα ανοιχτές υπηρεσίες, ακριβώς γιατί οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά. Επειδή όμως οι πολίτες μας, ιδιαίτερα σε αυτούς που απευθύνεται το πρόγραμμα, το οποίο είναι στην απόλυτη φτώχεια, είναι σε μεγάλη ηλικία που δεν έχουν τις δεξιότητες που πρέπει για να καταχωρήσουν την αίτησή τους, τους κωδικούς του τάξης και όλα αυτά που χρειάζονται, θα προστρέψουν προς τον Δήμο. Ο Δήμος μας έχει δημιουργήσει 3 σημεία επαφής με τους πολίτες. Το ένα είναι για την κεντρική Καλυθέα, είναι για την παλιά πρώτη δημοτική κοινότητα Πλάτωνος, δεν θυμάμαι τον αριθμό, απέναντι από το ΚΕΣΠΕ μεταξύ Σκοπευτηρίου και ΣΚΑ. Είναι για το κέντρο της Καλυθέας αυτή. Η δεύτερη δημοτική κοινότητα, η παλιά, θα χρησιμοποιηθεί για τις τυφιές. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με το κοινωνικό πρωτοβουλίο της Αποστολής για τις ώρες της λειτουργίας, αλλά και έχουμε αλλάξει και λίγο, κάνω μια τροποποίηση του χώρου, αγγισιλάω 9 α για τις τυφιές. Πάντα μιλάμε για πρωινές ώρες. Θα βγει ανακοίνωση αύριο σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Και η Βόρεια Καλυθέα θα είναι θα εξυπηρετηθεί από το ΚΕΠ της Χαροκόπου και Δοϊράνης περίπου, από εκείνο το χώρο. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξάλλου πρόκειται για μια πιλωτική εφαρμογή και ταυτόχρονα να μην συσσωρεύσουμε όλο αυτόν τον κόσμο στις κεντρικές λειτουργικές υπηρεσίες του Δήμου. Γι' αυτό που κάνουμε με αποκεντρωμένη λογική, αλλά και με πολιτική λογική. Ένα γραφείο στο κέντρο, ένα γραφείο στις Τυφιές και ένα γραφείο στη Βόρεια Καλυθέα. Ταυτόχρονα είναι εδώ και ο Γενικός Γραμματέας. Κύριε Ποντέλη, το τετραψήφιο νούμερο είναι ανεκδόσιμο. Πρέπει να περάσει από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, την ΕΕΠ. Δεν μπορούμε να το ανακοινώσουμε, ισχύει όμως, το έχουμε δεσμεύσει. Ωραία. Έχουμε δεσμεύσει πενταψήφιο νούμερο, το οποίο θα απαντάνε 6 γραμμές στην πόλη, προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Να σας πω ότι μέχρι τώρα δεν έχει έρθει ούτε η τεχνική βοήθεια που έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας, με 2 επιστολές μέχρι τώρα, ούτε η κοινοφελής εργασία, θα πετάμε τα λεγόμενα του ΟΑΕΦ, που τα ζητάμε πιεστικά ως διοίκηση, έχουμε κάνει επικοινωνία και με το Υπουργείο Εργασίας, με τον Υπουργό τον κ. Στεργέργο, και με τον Υπουργό τον κ. Πλακιοντάκη, ο οποίος είναι και αρμόδιος, και με τον ΟΑΕΒ σήμερα, με τον διοικητή, προκειμένου να επισκεφθεί το έτοιμά μας είναι έστω για τους 13 Δήμους της χώρας, τόσο την κοινοφυλή σε respect, όχι σε το ίδιο το Υπουργείο μας το έχει υποσχεθεί. Όσο γνωστό, ο Δήμος μας έχει επιλεχθεί, μάλιστα ο μοναδικός του λεκανοπεδίου, να εφαρμόσει αυτό το θεσμό πιλωτικά για το επόμενο εξάμεινο. Οι αιτήσεις θα είναι και τους 4 πρώτους μήνες, δηλαδή θα κάνουμε τους πρώτους 4 μήνες αιτήσεις. Αναμένουμε, σύμφωνα με δικές μας εκτιμήσεις και με στοιχεία που έχουμε και από την εφορία αλλά και από τις κοινωνικές υποδομές του Δήμου μας,
ότι περίπου 15.000 συμπολίτες μας θα κινηθούν στην κατεύθυνση να συμπληρώσουν αίτηση. Ουσιαστικά θα αισθανθούν ότι είναι δυνάμει ωφελούμενοι. Τα νούμερα είναι τεράστια, δεδομένου και του χρόνου και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος, αλλά αν μου επιτρέπετε, χωρίς να αναζητούμε κάποια αντιδότητα και αυτό προβλήματα που σας είπαμε προηγουμένως. Δεν έχουμε ένα έτοιμο να δώσουμε στον κόσμο. Αυτή είναι όμως μια μεγάλη δοκιμασία για όλους μας. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να πετύχουμε. Ο θεσμός αυτός πέρα από την προφανή κοινωνική του διάσταση και σημαντική αναπτυξιακή διάσταση για την τοπική μας αγορά, αφού αναμένεται η εισρωή εισοδημάτων στην πόλη και μάλιστα στο πολύ φτωχό πληθυσμό που αντιλαμβάνεστε ότι στο μεγάλο ποσό αυτό που θα εισρέψει την πόλη μας θα γυρίσει στην αγορά της, όσοι έχει μείνει τέλος πάντων, και θα υπάρχει ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος να δημιουργήσει περαιτέρω εισοδήματα. Όμως το 2015 δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Θα προχωρήσουμε στη λειτουργία του δικτύου κοινωνικής προσφοράς, προσθέτοντας πολλές νέες ιατρικές ειδικότητες σε όσες μέχρι σήμερα προσφέρει τα δημοτικά ιατρία της πόλης μας και ταυτόχρονα θα προχωρήσουμε στον θεσμό των ΚΕΠ υγείας. Ουσιαστικά είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής που ιδιαίτερα από τους γιατρούς του Δημοτικού Συμβουλίου ξέρουν ότι η πρόληψη είναι πάντα και φθηνότερη όταν όταν ασκείται ως πολιτική από ό,τι έτσι όταν φτάνουμε στην νοσοκοπή την περίθαλψη και θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική, αυξάνει την βιωσιμότητα των προσδόκιμων και σαφέστατα βελτιώνει την ποιότητα ζωής στις πόλεις. Εισάγουμε με λίγα λόγια μέσα στο νέο έτος τρεις νέους πρωτοποριακούς κοινωνικούς θεσμούς στην πόλη μας, το ελάχιστο κοινωνικό εισόδημα ή εγκυμένο εισόδημα, το δίκτυο κοινωνικής προσφοράς και το ΚΕΠ υγείας. Ανταποκρινόμενοι στο μέτρο των δυνατοτήτων της αυτοδιοίκησης και αξιοποιώντας τις όποιες δυνατότητες υπάρχουν στις δυσμενείς κοινωνικές συνθήκες. Το δεύτερο πεδίο που θα κινηθούμε στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα είναι αυτό της ανάπτυξης. Ήδη έχουμε κινητοποιηθεί στην ορίμανση μελετών και στις επαφές μας με την περιφέρεια και με άλλους δημόσιους φορείς, όπως για παράδειγμα το Υπουργείο Ανάπτυξης και το ΙΦΕΚΑ. Στόχος μας είναι μέσα από το 2015 να οριμάσουμε και να εντάξουμε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα προσφέρουν απασχόληση, έσοδα για το Δήμο και την τοπική οικονομία και αναβάθμιση ποιότητας ζωής. Παράλληλα, παρακολουθούμε στενά τη μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία που δημιουργούν για την πόλη μας τα έργα του Ιδρύματος Νιάρχος και ανάπτυξη της παραλληλικής μας ζώνης. Σήμερα, όχι να ενημερώσω τους και το σώμα, με όχι ιδιαίτερα καθορισμένο από πριν ραντεβού, βρεθήκαμε ταυτόχρονα στην Διτυφιές, το οποίο δεν ήταν προγραμματισμένο ραντεβού, δεν έγινε με αυτή τη σύνθεση, από την διοίκηση, εγώ το κύριος Ευσταθίου, η κυρία Νατοπούλου και μία ακόμη μελετήτρια, η κυρία Μρίτσου και ο κύριος Ματιάνος, το παράκτιο αρχικό, αυτό παράκτιο μέτωπο, οι οποίοι ήρθαν και να δουν τις εγκαταστάσεις με δύο βασικούς σκοπούς. Ο πρώτος είναι να χαράξουν το γήπεδο στα σχέδια, που δεν υπάρχουν μέχρι τώρα, όπως ξέρετε, και επικεφαλής του παράδειγμα, υπάρχει κάποιο σχέδιο με το γήπεδο να περιλαμβάνεται. Και το δεύτερο, να ξεκινήσουν μία μελέτη και να εντάξουν στα τέχνη δημοπράτηση του έργου και συντήρηση των καταστάσεων που υπάρχουν στη Μαρία. Το παλαιό των Ολυμπιακών καταστάσεων. Ολυμπιακών καταστάσεων και σε αυτούς που συμμετείχαν στους αγώνες στην Ιάννη. Κάνουμε λοιπόν μία ισχυρή διαπραγμάτευση αλλά και μία διαπραγμάτευση προτάσεων και συνεργειών. Για το σκοπό αυτό, μάλιστα, ετοιμάζουμε μία επιστολή στον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρυσοχοίδη, σε συνέχεια τη συνάντησή μας με τους επικεφαλής των παραταχνών, έτοιμη να πήγε να πει αύριο, ο οποίος ουσιαστικά τι του ζητάμε. Αυτές τις μέρες διεξάγεται μία μελέτη βιωσιμότητας, η οποία συνοδεύει μάλιστα και τη χρηματοδότηση των έργων. Μας εξέφρασε ο Υπουργός την πούληση της πολιτείας με έναν ακαθόριστο βέβαια για την ώρα τρόπο, ή επαρκώς προσδιορισμένο ότι θα συμμετέχουμε στην
διοίκηση του έργου περίοδο που θα λειτουργήσει. Λειτουργεί και τη συντήρηση. Με έτσι, μια περισσότερο μια θέση μα τη έβραση και λιγότερο κάποιο σχεδιασμό όπω πρέπει όσοι ήταν στη συνάντηση. Αυτό που εμεί ζητάμε είναι ότι δεν μπορεί να μελετάτε ο χώρο, να μην γίνεται μια μελέτη βιωσιμότητα χωρί την πόλη μα. Και ταυτόχρονα μετά εμεί θα κληθούμε να διοικήσουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε μετάσει στο σχεδιασμό. Αυτό το βρίσκουμε ανίκουστο. Εν πάση περιπτώσει, όπω και να το δούνε, εμεί δεν λέμε ότι είμαστε αποκλειστικοί χρήστε του χώρου, αλλά είμαστε οι πρώτοι, οι κύριοι χρήστε. Και θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη του την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου και τη πόλη, αλλά και τι ανάγκε, τι χρήσει που θέλουμε από αυτή την πόλη πίκνο κατοικημένη να εκδοδώσουμε στην παραλιακή ζώνη. Πώς σχεδιάζουν χωρίς εμάς. Αυτό λοιπόν σε συνέχεια και αυτό που είπαμε στον Υπουργό, αυτό θα το πούμε και εγγράφως αύριο. Είπαμε λοιπόν για το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Υπάρχει ένα άλλο νέο για την πόλη, το οποίο πήγε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει δέσμευση της πολιτείας, χωρίς προκαθορισμένη σήμερα διαδρομή, για επέκταση. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα έργο υποδομής, θα πάρει χρόνια για να οριμάσει, όμως εάν δούμε τις γραμμές του μετρό, του μέσου σταδερήφωρια που βρίσκονται στην Καλλιτέχνη και πάρουμε ένα κύκλο στο κέντρο της πόλης, θα δούμε με αυτές που έχουν προχωρήσει, έχουν οριμάσει. Αν ο κύκλος αυτός έχει 360 μοίρες, στις 270 μοίρες που δεν περιλαμβάνεται η πόλη μας, να υπάρχουν 11 γραμμές λειτουργούσες ή όριμες για να προχωρήσουν την επόμενη δεκαετία και στις 90 μοίρες, σκεφτείτε το σημαντικά, δείτε το σαν πίτσα. Στο 1 τέταρτο του κύκλου δεν υπάρχει καμία γραμμή. Δηλαδή είναι 11 γραμμές σε όλο το υπόλοιπο, λεκανοπέδιο και σε ό,τι αφορά την Καλλιθέα απήχαμε τόσο καιρό από το σχεδιασμό από την ορίμανση μετρό για την πόλη μας. Έχουμε συγκροτημένες και συντονισμένες και άλλες φορείς ενέργειες προχωρήσει. Υπάρχει ευκαιρία των έργων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, της Ανάπτυξης Παραλιακής Ζώνης, του Συνεδριακού Κέντρου. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία που εμείς κοιτάμε να μην τη χάσουμε. Ξέρετε ότι θα πάρει πάνω από 10 χρόνια για να έρθει το μετρό, όπως θεωρούμε ότι μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι πλέον για την επόμενη προγραμματική περίοδο η Καλλιθέα περιλαμβάνεται τη διαδρομή, έτσι το πρώτο αχνό περίοδο, την πρώτη χάραξη, να το πω έτσι, τη διαδρομή θα ξέρουμε το επόμενο 20ήμερο. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα ξεκινήσουν μελέτες για την επέκταση των μετρών της πόλης μας. Ενώ υπάρχει η συζήτηση για χάραξη και γραμμή τραμ, εμείς στο δημόσιο διάλογο δεν έχουμε πει ποτέ τη λέξη τραμ. Σας το λέω για να το ξέρετε. Γιατί δεν θέλουμε να αδυνατήσουμε, νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβάνεστε, την ανάγκη του μετρό. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να μας πει ποτέ οποιαδήποτε κυβέρνηση ότι λάβατε ως Καλλιθέα τραμ, είστε εντάξει από τα μέσα σταθερής τροχιάς, άρα δεν θα πάρετε μετρό ή πάει στις καλλιτέχνες, μπαίνετε σε επόμενη προγραμματική περίοδο και όλα αυτά. Εμείς λοιπόν ουδέποτε, παρότι μας δείχνουν διάφορα σχέδια, ουδέποτε έχουμε συζητήσει τη λέξη τραμ, όταν μας λένε τραμ, εμείς λέμε μετρό. Έτσι το λέω και να είμαστε καθαροί. Αυτό όμως που θέλω να σας πω και πάλι είναι οριστικά αποσύρθηκε η μελέτη για τραμ του Ελευθερίου Βενιζέλου της ΕΟΣ, αποσύρθηκε οριστικά, παρότι αυτή η μελέτη είχε οριμάσει με κάθε τρόπο, υπήρχε ακόμη και μελέτη βιωσιμότητας. Και μάλιστα αυτή η μελέτη γινόταν ερήμη του Δήμου Καλλιθέας. Δεν γνωρίζω αν μέλη της προηγούμενης διοίκησης ήξεραν κάτι γι' αυτό. Αντιλήφθηκα από έρευνες, δεν γνωρίζω τι είναι αυτά, δεν γνωρίζατε. Αυτή η μελέτη αποσύρθηκε. Υπάρχει στο δημόσιο διάλογο μια χάραξη μια γραμμή του τραμ στη Συγκρού. Εμείς θεωρούμε ότι εκεί δεν θα ωφελήσει. Ανησυχούμε μήπως ο ιστορικός του μέλλοντος γράψει ότι σε 100 χρόνια η Αθήνα για ποια δεύτερη φορά θα ξυλώσει μετά από 30-40 χρόνια το τραμ από την πόλη. Όμως
δεν εναντιωνόμαστε. Στην πραγματικότητα, εμείς λέμε δεν είναι το πρόβλημα αυτό στις παρυφές της πόλης, δεν μας ενδιαφέρει. Κάντε ό,τι θέλετε, λάθος θα κάνετε, αλλά δεν αντιδρούμε όπως αντιδρούμε στην Θησαίως και λέμε εμείς θέλουμε μετρό. Μας έχετε εξαιρέσει, βάναυσα, έχουμε χάσει ευκαιρίες ως πόλη για την απασχόληση για την τοπική αγορά. Έτσι, γιατί όταν αποσυντά από την καλλιτέχνη έχει ιδιαίτερα προνομιακή σχέση με τη συγκοινωνία στον καταμερισμό των τοπικών αγορών του Λεκανοπεδίου. Αφού φτιάχτηκε το μετρό και όλοι οι άλλοι πήραν το μετρό και εμείς δεν πήραμε, υποχωρήσαμε. Χάσαμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα και αυτό έγινε σιγά σιγά και οδηγήσει και την αγορά μας έδωσε τους λόγους σε παρασμό. Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό, κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια ώστε να περιορίσουμε τις δαπάνες μας που αφορούν είτε καύσιμα, είτε ανταλλακτικά, είτε λογαριασμούς ΔΕΗ, ΔΕΗ γενικότερο και τα μισθώματα του Δήμου, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, θα τα συγκεντρώσουμε, χωρίς να σημαίνει ότι θα μαζέψουμε όλα σε τρία σημεία, αλλά σε μια λογική πολιτικής ανάπτυξης. Ουσιαστικά θέλουμε ο Δήμος να έχει πιο ισχυρή παρουσία στις γειτονιές, χωρίς να συγκεντρωθεί τελείως σε τρία-τέσσερα σημεία. Είμαι απλά να δυσκολοποιήσουμε την παρουσία του Δήμου. Πιστεύω ότι τα περιθώρια βελτίωση είναι πολλά. Θα χρειαστεί όμως καινούριο σχεδιασμό και νέες επενδύσεις σε όλους αυτούς τους τομείς που ανέφερα. Όμως ο τομέας του περιορισμού των δαπανών είναι μονόδρομος από τη στιγμή που τα έσοδά μας για το ορατό μέλλον δέχονται πιέσεις, εξακολουθούν και δέχονται πιέσεις λόγω της κρίσης. Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο ξέρει, προχωρήσαμε και την ακύρωση στο νομικό πρόσωπο του διαγωνισμού για το κινησέφ, τον ένα κινησέφ, μια εξοικονόμηση περίπου 5.000 διαγωνισμών, 400.000 εφημερισμένους σε δύο χρήσεις. Ενώ και την αύξηση αποδοτικότητας του Δήμου προχωράμε σε δύο κομμικά προγράμματα. Την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου μέσα από νέο οργανισμό της υπηρεσίας που θα εισάγουμε το επόμενο εξάμηνο ως νέα διοίκηση. Τοποθετήσαμε, όπως ξέρετε, αυτές τις μέρες όσο οφείλαμε τους προϊσταμένους και προχωράμε γενικότερα στην υιοθέτηση μιας νέας πολιτοκεντρικής αντίληψης. Η εξυπηρέτηση του Δημότη για μας έχει μεγάλη σημασία, όχι μόνο για το αυτονόητο ότι πρέπει να παρέχουμε σωστές υπηρεσίες προς τους δημότες μας, αλλά και θα μας βοηθήσει να διορθώσουμε λάθη και δυσλειτουργίες. Κεφαλαιόντου σημασία για μας αποτελεί το σύστημα της καθαριότητας για την πόλη μας. Τα έχουμε πει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα λέω ακροπηγώς. Έχουμε στρατηγικό στόχο να μειώσουμε σταθερά τον όγκο των αφορημάτων μέσα από οικολογική τους διαχείριση. Προχωράμε το 2015 σε ένα τοπικό σχέδιο με άξονες ενίσχυση της ανακύκλωσης με αύξηση των μπλε κάδων, με πρόγραμμα οικιακής σκοποστοποίησης και με νέο αναθεωρισμένο κανονισμό καθαριότητας, το οποίο θα είναι και θέμα, ένα από τα θέματα της επόμενης Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Ουσιαστικά βέβαια, όπως είπα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στηρίξαμε τον νέο περιφερειακό σχεδιασμό, αλλά περιμένουμε την εξειδίκευσή του για να τοποθετηθούμε πάνω σε αυτό. Πρωτίστως όμως μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση με το Δημότη και να γίνει σύμμαχός μας στο νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων. Έτσι λοιπόν το κανονισμό της καθαριότητας δεν θα τον φτιάξουμε για να τον κρατήσουμε εντός των τυχών. Προτιθέμαστε να τον εφαρμόσουμε στην πανευρωπαϊκή εντολή του ορυφαίνου πληρών και χωρίς καμία διάθεση ορμηνητικής πολιτικής και ευρύτα των προστήμων προς τους συνδημότερους. Σε ό,τι αφορά το τεχνικό μας πρόγραμμα, έχουμε στόχο πέραν των ορειμάτων που είπα προηγουμένως να προχωρήσουμε με όσα χρήματα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε παραφέμποντας έργα μέσα στη χρονιά που θα το δώσει από όλους τους φορείς σε ένα οριστικό πρόγραμμα συντήρησης και διαχείρισης των εγκαταστάσεών μας. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τουλάχιστον γνωρίζουν ότι μέχρι τώρα ακροφηγώς συντηρούνται τα δημοτικά κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις, μόνο θα έλεγα έτσι εγκατασταλτικά, αφού δημιουργούνται κάποια σοβαρά προβλήματα. Και τα μόνα κτίρια που συντηρούνται ή σε μετακτικό πρόγραμμα συντήρησης, και εκεί θα κάνουμε αλλαγές, αλλά δεν νομίζω θα τα πω τώρα αυτά, είναι τα σχολικά κτίρια.
Ταυτόχρονα προχωράμε σε πολεοδομικές τακτοποιήσεις για να μπορούν τα σχολικά μας κτίρια, ο σταθμός των αυτοκινήτων να ενταχθούν σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να λύσουμε πρώτα. Τα ξέρει η προηγούμενη διοίκηση, το λέω και για τους πολίτες που μας ακούν, ότι ενώ υπάρχουν προγράμματα, παράδειγμα υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση τώρα το ΕΠΕΡΑ για εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια, δεν είναι συμπληρωμένοι οι άδειες, ούτε είναι τακτοποιημένα πολλά από τα κτίρια του Δήμου Πολεοδομικά. Εμείς λοιπόν λέμε αυτή τη χρονιά να προχωρήσουμε σε τακτοποιήσεις και οριμάσεις. Εξασφαλίσαμε όμως, ξέρουν οι συνάδελφοι, καταρχήν από το πρώτο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας, η οποία μέχρι το Δεκέμβριο θα πετάξει έργα της προηγούμενης διοίκησης και θα δώσει και άλλους κωδικούς και άλλα χρήματα στους Δήμους, εξασφαλίσαμε 600.000 ευρώ για ασφαλτοστρώσεις. Ενώ όπως ξέρει το Σώμα, το προηγούμενο διάστημα, παρότι νέα διοίκηση, έχουμε καταθέσει δύο σημαντικές προτάσεις. Η μία για τους αστέγους 770.000 ευρώ από πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Ευρωπαϊκού Φοινοτικού Ταμείου. Η αίτησή μας εκεί πάει πάρα πολύ καλά. Έχει εγκριθεί τα εξαιτήσεις που περάσαν το πρώτο στάδιο, που είναι το τυπικό της, να είναι ο Άγγελος σωστά σταλμένος σύμφωνα με την προκήρυξη, και εκτιμούμε ότι τουλάχιστον ο Δήμος μας θα πάρει πάνω από 500.000 ευρώ στο επόμενο διάστημα για πολιτικές για τους αστέγους. Παράλληλα, καταθέσαμε ένα πρόγραμμα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου 200.000 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με εξοικονόμηση ενέργειας τα σημαντικότερα δημοτικά κτίρια, τα πιο ενεργοβόρα και αυτά που μπορούσαμε, όπως είπα προηγουμένως, είχαμε φακέλους για να στείλουμε. Έτσι λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό που ενσωματώσει στο κεντρικό δημαρχείο, το κολυμπητήριο και τη Μαρίνα, είχαμε τη δυνατότητα να στείλουμε προτάσεις και εκεί που έχουμε μακροχρόνια διεκτήρηση νομίκης, δεν έχουμε υπηρεσία, και το κολυμπητήριο και την Μαρίνα. Ναι, επίσης έχουμε προβλέψει και δύο ή τρεις, ανάλογα πώς θα πάει η πρόταση και πώς θα πάει ο προεκλογικός σταθμός για τη φόρτιση ηλεκτρικών νοσημάτων. Προχωρούμε για την ενέργεια των νέων τρένων, που έρχεται με υπαλλοντικά νοσήματα, με εξοικονόμηση, τα ποδήλατα που προχωρούν, θα έχουμε τέτοιους σταθμούς στην πόλη. Με το καλό, σε την προϋπόθεση, αυτό το πρόγραμμα θα εγγυηθεί. Αυτό είναι μεταγενέστερα, δηλαδή. Έχουμε καταθέσει μεταγενέστερα την πρόσφυγη από το προηγούμενο και δεν έχουμε ακόμα νέα. Έχουμε καταθέσει 24 Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό μας πρόγραμμα, εκτιμούμε ότι ο Δήμος μας διαθέτει σημαντικές υποδομές και προγράμματα. Εμείς θα επιδιώξουμε να ενοποιήσουμε αρκετά από αυτά, προκειμένου να τύχουν καλύτερη προβολή και περισσότερη συμμετοχή των δημοτών. Νομίζω και αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικά ζητούμενα αυτά. Δεν αρκεί να προσφέρει ο Δήμος να καλλιεργεί τον πολιτισμό, θα πρέπει αυτές οι εκδηλώσεις θα φτάνουν τώρα στο πολύ. Δίνουμε έμφαση σε εκδηλώσεις όπως αυτή των Χριστουγέννων, προς να δείτε μια μάχη με τον χρόνο και με το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, ώστε να πετύχουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τα Χριστούγεννα στην πόλη, ώστε να υπάρχει αύξηση της εμπορικής κίνησης. Επιδιώκουμε συνέργειες με το Ίδρυμα Νιάρχος, με την Εθνική Λυρική Σκηνή και με την Εθνική Βιβλιοθήκη και γεγονότα υπερτοπικής εμπέλειας. Για τον αθλητισμό έχουμε εισάγει μια νέα φιλοσοφία. Θέλουμε περισσότερη. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ, μην ομιλείτε. Γίνεται θόρυβος και δεν μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Δήμαρχο. Επιδιώκουμε περισσότερη συμμετοχή των δημοτών μας στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού. Γνωρίζετε ότι υπήρξε μια καθυστέρηση στο να ξεκινήσουν οι εγγραφές. Θα πω λίγα από το μικρόφωνο. Ήταν πάντως για πάρα πολλές ημέρες τα χαρτιά, οι συμβάσεις στην Επίτροπο. Δεν ξέρω τι έψαχνε, δεν βρήκε πάντως κάτι παράξενο και το υπέγραψε. Πάντως χάθηκαν πολλές ημέρες. Με σεβασμό όμως τον ρόλο της, αλλά πολλές ημέρες χάθηκαν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός του 2015 είναι αναμφίβολα ένας κομικός προϋπολογισμός, όχι μόνο για εμάς ως νέα διοίκηση, αλλά ευρύτερα και για τους δημότες μας.
Ο προϋπολογισμός αυτός οφείλει και μπορεί να γίνει ένα εργαλείο στήριξης της κοινωνίας, ένα εργαλείο ανάπτυξης αλλά και εξορθολογισμού και αναβάθμισης των παραγόμενων υπηρεσιών του Δήμου. Τολμάμε και εισάγουμε νέες ιδέες, νέα φιλοσοφία και νέα προγράμματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο. Να πω ότι προσήλθε η συνάντηση η κυρία Αδαμοπούλου και η κυρία Δήμαρχος, η κυρία Πάσου. Δεν έχω ξεχάσει την πράξη. Κυρία Μαλέρου. Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικά αν θέλετε να προηγηθούν ερωτήματα επί του εισηγητικού της συγκρίσης έκθεση της αυτού του κ. Δήμαρχου για να είμαστε πριν τις τοποθετήσεις. Ορισμένες διευκρινήσεις. Εγώ δεν έχω μία μισό λεπτό να πω το εξής. Αυτό το πράγμα, αυτή η διαδικασία που βάζετε, θα είχε νόημα αν δεν υπάρχουν δευτερολογίες. Δηλαδή να προηγηθούν ερωτήματα, να απαντήσει η διοίκηση, να ακολουθήσουν το αποδεκτό και να κλείσει. Ορίστε. Ναι, γι' αυτό η συζήτηση δεν σημαίνει μόνο εσείς κύριε Δημόπουλε, πρέπει να ρωτήσω όλους και να αποφασίσουμε από την τη διαδικασία όπως την κάνουμε. Άκουσα καλά ότι ο συνάδελφος κ. Τσιμόπουλος θέλει να ρωτήσει τη συγκριτική. Τι ακριβώς έχει η συγκριτική. Η συγκριτική δεν έχει στοιχεία, είναι μια πολιτική τοποθέτηση. Τώρα θέλετε με κάποιο τρόπο να πείτε κάτι και του συναδελφού του δικαίου μάθου. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν Να την κάνετε την ερώτηση τότε, αφού θέλετε μια μικρή διευκρίνηση να πω το εξής. Κάνετε είναι πάρα πολύ σύντομη, κύριε Δήμαρχε, επειδή υπάρχει κάποια σύγχυση. Επιλέχθηκε ο Δήμος της Καλυθέας για να υπάρχει στο πρόγραμμα, όχι στο θεσμό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ή κληρώθηκε προς γράφανε για τις μερίδες του προς το ένα. Και το δεύτερο, αν μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση, τα νούμερα αυτά που αναφέρετε και τα είπατε, 10% του πληθυσμού μας είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Τι είναι επίσημα νούμερα, βγαίνουν από στατιστικές, από τι, και ποιο είναι αυτό το όριο της απόλυτης φτώχειας, το ερώτημα. Και το δεύτερο, το 30% των ανέργων, από τι μελέτες προκύπτουν. Αυτά, τίποτα. Παρακαλώ, κύριε. Εξ όσων γνωρίζουμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, υπήρξε επιλογή και όχι κλήρους, που είχε πολλά χαρακτηριστικά επιλογή. Ακριβώς τη διαδικασία ακολουθήθηκε, δεν είμαστε πλήρως ενημερωμένοι, ούτε αναλυτική ενημέρωση είχαμε, ούτε έγγραφη. Στο κομμάτι τώρα το πώς μπορεί κάποιος να βρει αυτά τα στοιχεία, εμείς μιλήσαμε για εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις μας πηγάζουν από τον συνολικό πληθυσμό της πόλης όπως τον αντιλαμβανόμαστε, όχι από την έρευνα της ΕΣΥΑ, όπως πολλά ξέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά από τις ενεργές οικιακές συνδέσεις που έχουμε στην πόλη σε σχέση με το μέσο νοικοκυριό, και από την άλλη έχει γίνει μια ιδιαίτερα απαιτητική δουλειά αυτό το καιρό, από την διεύθυνση κοινωνικής πολιτικής που προσπάθησε σε συνεργασία με πάρα πολλούς φορείς, είτε εσωτερικά από τις υπηρεσίες, όπως η διεύθυνση κοινωνικής πολιτικής της Όλωνος, που δίνεται επιδόματα, είτε από τα δημοτικά ιατρία που δίνονται οι δωρεοεπιταγές, από το κοινωνικό παντοπολείο, από την κοινωνική ματιοθήκη, από το κοινωνικό φαρμακείο, έχει αυτή μία λίστα πλέον. Θέλει περαιτέρω έλεγχο και ίσως και έλεγχο πεδίο, εξάλλου το ίδιο εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα η κοινωνική λειτουργία να πηγαίνουν, να βλέπουν αν πράγματι αυτά είναι σωστά. Η εκτίμησή μας λοιπόν είναι και από τα στοιχεία που έχει συλλέξει με τα εισοδήματα η ΕΣΥΕ το 2011, ότι όταν πανελλαδικά υπάρχει 7%, αυτό είναι το στοιχείο που έχει δοθεί, απόλυτη φτώχεια, πιθανότατα να έχει δίκιο εσύ, Βασίλη. Και το, ναι, γιατί το 7 είναι το 11 και το 8 έχει βαθύνει η κρίση. Και, ναι, εμείς εκτιμούμε ότι μια αστική περιοχή σαν την Καλυθέα, η οποία έχει χάσει και την βάση την οποία υπήρχε η απασχόληση όπως ήταν το λιανεμπόριο,
Έτσι. Είναι προφανές ότι και στην απόλυτη φτώχεια έχει μεγαλύτερο ποσοστό και στα ποσοστά της ενεργείας. Είναι κατ' εκτίμησή μας με βάση και αυτά τα στοιχεία. Κυρία Μαργαρίτη, έχετε τον λόγο. Κυρία Κεχαγιά, έχουμε μπει στο στάδιο τώρα που μιλάνε οι κεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Μετά δημοτικής. Ναι, να κάνω εγώ τότε. Καταλάβατε. Είναι ουσιαστικό αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, Παπαδάκη, δεν γίνεται τη συζήτηση. Δεν ξέρω πώς το... Πώς το αντιλαμβάνεστε δηλαδή. Θα κάνετε κάτι τοποθέτηση. Είπε μια τοποθέτηση ο κύριος. Όταν θα έρθει, πώς θα έρθει. Τι να, όταν θα έρθει η σειρά μου, θα πω τα δικά μου. Αυτό ακριβώς αυτό θα πείτε. Ναι, αλλά θέλω να διευκρινίσω κάτι. Το έχει κάνει. Παρακαλώ, για ένα λεπτό. Κύριε Παπαδάκη, ο κανονισμός, το δείξα από τις συζητήσεις του Δημοτικού Συμβούλου, είναι σαφές. Δεν το βάζω εγώ το πλαίσιο, οφείλουμε λοιπόν να το σεβόμαστε. Παρακαλώ, έχετε για ένα λεπτό. Λοιπόν, τι εννοεί ο κ. Δήμαρχος, δίκτυο κοινωνικής προσφοράς. Θα είναι γιατροί, δηλαδή, οι οποίοι θα παρέχουν δωρεάν ως τις υπηρεσίες τους, πρέπει να μας τις εξηγήσει. Γνωρίζει ο καλά ο κύριος συνάδελφος ότι η παράταξή μας έχει αναπτύξει εδώ και 2,5 χρόνια μία πρωτοβουλία που την ονομάζεται Δίκτυο Κοινωνικής Προσφοράς, η οποία είναι άτυπο δίκτυο, δεν έχει καταστατικά όργανα, είναι ένα άτυπο δίκτυο με 18 ειδικότητες γιατρών, με δικηγόρους, με λογιστές, με φροντιστήρια μέσα εκπαίδευσης, αυτό είναι στο φυλάδιο που υπάρχει, που έχει βγει πριν από 6-8 μήνες, έχει πολύ περισσότερες υπηρεσίες πλέον, εθελοντών. Ουσιαστικά αυτή την ιδέα, προσαρμοζόμενη στις δομές του Δήμου, στους νόμους και στις δυνατότητες φιλοξενίας που έχουν τα δημοτικά ιατρία, αυτή ακριβώς πρόκειται να φέρουμε προς τον Δήμο. Απότερο στόχος είναι να ενισχύσουμε με εθελοντισμό, αφού δεν υπάρχουν ούτε εγκεκριμένες συμβάσεις γιατρών, ούτε τίποτε, την πρωτοβάθμια υγεία των συμπολιτών μας. Προφανώς, το δίκτυο, αλλά τώρα πέφτει σε πολιτικά θέματα, ελπίζω να θα σας απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαργαρίτη, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες, ο προϋπολογισμός του 2015 του Δήμου μας συζητείται σε μια ιδιαίτερως δύσκολη εποχή για τους συμπολίτες μας, για τη χώρα και για ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Δυστυχώς, ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη οικονομική, πολιτική, ηθική κρίση των τελευταίων 40 χρόνων στη χώρα. Και οι συμπολίτες μας, αλλά και εμείς όλοι, πληρώνουμε καθημερινά το τύπημα της δραματικής αυτής κρίσης του καπιταλισμού, που έχει σαν αποτέλεσμα ύφεση, ανεργία και εκμετάλλευση. Και η ανάπτυξη, δυστυχώς, αργή να φανεί, μεταφέρεται από χρονιά σε χρονιά. Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας συζητείται σε μια εποχή που η τοπική αυτοδιοίκηση βάλεται και αμφισβητείται από παντού. Η κρίση, η υποχρηματοδότηση, η υποβάθμιση της αυτοδιοίκησης σε συνδυασμό με την κρίση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος έφεραν στην επιφάνεια προβλήματα και προκλήσεις που η αυτοδιοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Κεντρικό ζητούμενο στη χώρα μας αποτελεί η μεταρρύθμιση του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί το βασικότερο κρίκο σε αυτή τη μεταρρυθμιστική αλυσίδα. Για να εκδημοκρατιστεί το κράτος, πρέπει πρώτα να αναβαθμιστεί η αυτοδιοίκηση. Και δεν το βλέπω αυτό να συμβαίνει. Τοπική αυτοδιοίκηση είναι κίνημα και θεσμός λαϊκής συμμετοχής. Είναι θεσμός ο οποίος μπορεί να αγκαλιάσει την κοινωνία των πολιτών και σε αυτή να αντίσει ο θελοντισμός. Η αυτοδιοίκηση σήμερα αντιμετωπίζει τεράστιες προσκλήσεις και δυσκολίες. Η πολιτεία εξακολουθεί να στερεί από τους Δήμους τους πόρους και θεσμικά εκλέγεται να στηρίξουν τον αντικατάστατο για την ποιότητα της ζωής και την κοινωνία της συνοχής. Αυτός ο οικονομικός έλεγχος, οι συνεχόμενες παρεμβάσεις στη σύνταξη του προϋπολογισμού, που το βλέπουμε, παραλάβαμε τον προϋπολογισμό μία ώρα πριν έρθουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όχι μόνο, πλήττουν όχι μόνο την καθημερινή λειτουργία των Δήμων, αλλά και την ίδια την κατάσταση
του συνταγματικά κατοχυρωμένου ρόλου της αυτοδιοίκησης. Ενδεχομένως κάποιοι στην κεντρική διοίκηση αναζητούν άλλοτε και συνενόχους για την αδυναμία τους να προχωρήσουν σε ριζικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος και στη δημόσια διοίκηση. Η κατεπίβαση διαδικασία του παρατηρητηρίου της οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης που βάζει σε πλήρη επιτροπία στους Δήμους έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις συνταγματικές διατάξεις για τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΦΑ. Είναι προφανές ότι η στάση του κεντρικού κράτους απέναντι στην αυτοδιοίκηση είναι εχθρική και εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους όπως η περικοπή των ΚΑΠ που είναι μεγαλύτερη από 60%. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στην κρίση δεν ήταν η συμμετοχή της παρά μόνο 0,9%. Δηλαδή στα 325 εκατομμύρια χρέος της χώρας, δις ευρώ της χώρας, τα 2,5 δις ευρώ ήταν αυτά που είχε συμμετοχή η αυτοδιοίκηση. Αυτός ο συνεχιζόμενος οικονομικός τρευγανισμός της αυτοδιοίκησης, η ασφυκτική έλεγχη κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων αναιρούν τη δυνατότητα να εκφραστεί η πολιτική βούληση των κατοίκων όπως αυτή εκφράζεται με τις αυτοδιοικητικές και περιφερειακές εκλογές και τελικά καταλύεται το αυτοδιοικητικό των τοπικών κοινωνιών κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 του Συντάγματος και φέρνει την αυτοδιοίκηση στο πριν του 1981 εποχή. Πρέπει όλοι εμείς που πιστεύουμε στον δεσμό και θα διπεριθούμε χρόνια τώρα να αντιδράσουμε δυναμικά και να αγωνιστούμε ενωμένοι μαζί με τα όργανα της αυτοδιοίκησης για να ανατρέψουμε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε. Γιατί τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο δεσμός κινδυνεύει και μιλάμε περισσότερο σήμερα για ευρωδιοίκηση παρά για αυτοδιοίκηση. Με δικαιολογία την οικονομική κρίση περιορίζονται διαρκώς οι φόροι και οι αρμοδιότητες και μεταφέρονται στο κεντρικό κράτος. Ενώ οι αρμοδιότητες που εδώ και αρκετό καιρό μας έχουν δοθεί, ακόμα περιμένουν τους φόρους. Η μείωση της κρατικής επιχορήγησης, οι συνθήκες τοποποίησης των υποκαιριών, οι τεράστιες ανάγκες που δημιουργήθηκαν σε συνδυασμό με την αποδόμηση του κοινωνικού κράτους προσέδωσαν στην αυτοδιοίκηση ένα πρωτόγνωρο ρόλο, την αναχέτηση όλων αυτών των άπλων συνθηκών. Κι όμως, παρά την επίθεση στην αυτοδιοίκηση από το κεντρικό κράτος, την επίθεση που δεχόμαστε από τα μνημόνια, τις εντολές της Τρόικας, ο θεσμός, βαθιά ριζωμένος στη συνείδηση των δημοτών, είναι ο μόνος πολιτικός θεσμός που αντιστέκεται, προσφέρει, αγωνίζεται και βρίσκει ευρεία αναγνώριση από τους συμπολίτες μας. Στο Δήμο ακουμπούν οι άνεργοι, οι κοινωνικά αποκλεισμένοι και κάθε αγωνιζόμενο κομμάτι του ελληνικού λαού. Η αυτοδιοίκηση στην εποχή της κρίσης αποτελεί θεσμό αναγνωρισμένο από τη λαϊκή βάση και πρέπει λοιπόν να βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, να αντιστέκεται και να δημιουργικά όμως. Η αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να στηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που αντοπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και όσους βιώνουν ή απειλούνται με ανεργία και φτώχεια. Γι' αυτό πρέπει να απαιτήσουμε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για τη θεσμική κατοχύρωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών και δράσεων. Των ΟΤΑ που έχουμε εμείς ήδη δημιουργήσει στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και ελληνικής, πολιτισμού, αθλητισμού, υπερβαίνοντας την καθεμένη πρακτική, την καταπερίπτωση αποσπασματικών χρηματοδοτήσεων από τους κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, δομές και δράσεις που κάποιοι όταν το θυμηθούν αντιδρούν, καταγγέλνουν, τις καταγγέλνουν σαν παράνομες, θυμίζω τις ΚΙΤΣΕΦ, και οι παρατυπίες και όλες αυτές πολλές φορές μας κατηγορούν ότι υποκρύπτουν και συναλλαγές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νέα αυτοδιοικητική περίοδος τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και της περιφερειακής, καθώς και οι ΚΕΔΕ καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τα προβλήματα μιας εξαιρετικά δύσκολης περίοδου. Η περίοδος 2014-2019 θα είναι και θα πρέπει να είναι πεδίο αγώνων.
τόσο για τη διατήρηση των κεκτημένων μας, όσο και την εκμετάλλευση ρογμών και αδυναμιών του ασφιχτικού κλειού που η Τρόικα και η συγκυβέρνηση μας έχουν επιβάλει. Τα λάθη και οι παραλήψεις και οι ολιγορίες και οι σκοπιμότητες και οι συμβιβασμοί των συνδικαλιστικών μας οργάνων του πρόσφατου παρελθόντος σε αυτή την περίοδο δεν επιτρέπεται να επαναληφθούν. Τυχόν επανάληψή τους θα είναι μοιραία για την αυτοδιοίκηση αλλά και για το αυτοδιοικητικό κίνημα της χώρας μας. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το σοφερό περιβάλλον, ο Δήμος μας καλείται να προσαρμόσει και το φετινό προϋπολογισμό σε αυτές τις δύσκολες και τους πολίτες συνθήκες. Ο Δήμος μας, κύριε Δήμαρχε, είναι υποχρεωμένος να εξακολουθεί κατά προτεραιότητα να εφαρμόσει πολιτικές κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης προς τους άπορους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους πολύτεχνους, τρίτεχνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και γενικά τις ευτοχείς κοινωνικές ομάδες. Ενώ το αναφέρεται αυτό στον προϋπολογισμό και στην εισηγητική έκθεση, μάλλον και το βλέπω στα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού. Δεν προβλέπει η εισηγητική έκθεση τίποτα για την προστασία της νεολαίας από τη μάστιγα των ναρκωτικών, του αλκοολισμού, την εξάρτηση του διαδικτύου και ό,τι άλλο μπορεί να στηρίξει μια κοινωνία στα πρόθυα της παρακμής. Και είναι μια παράληψη την οποία καλόπιστα επισημαίνω. Μιλάμε για την ανάγκη αποκέντρωσης του ελληνικού κράτους, ενώ παράλληλα υιοθετείται μια πολιτική κεντρική αντίληψη του Δήμου. Αυτή την πολιτικοκεντρική αντίληψη πώς θα την υλοποιήσετε? Διαλύοντας τις υπηρεσίες του Δήμου που ήδη υπάρχουν απώλειες λόγω συνταξιοδότησης και μέτρων και μετακινώντας το έμπειρο προσωπικό, εγώ νομίζω ότι αυτό θα έχει αποτυχία. Καλλιεργούμενος ο θεσμός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, αλλά αυτή είναι μια επιλογή της κεντρικής διοίκησης και δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιλέχθηκε ο Δήμος Καλλιτέχνης, θα συμφωνήσω εδώ με τον κύριο Δημόπουλο, που δεν έχει το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας και ανέχειας και όχι ο Δήμος Περάματος, παραδείγματος χάρη, που δύο στους τρεις συμπολίτες μας δεν έχουν έρθει. Σωστό. Είναι ένας Δήμος οπλέον χτυπημένος από την κρίση, ειδικά η Β' Πειραιά και μετά η Δυτική Αθήνα. Εμείς το Δυτικά Προάστια, όταν θελήσαμε να κάνουμε εδώ την αρχαία να επανασυνδέσουμε το ρεύμα, έλειπε μόνο σε 16 νοικοκυριά. Γιατί λοιπόν αυτή η επιλογή της κεντρικής διοίκησης ενός Δήμου, σαν το δικό μας, ο οποίος και οικονομικά εύρωστος παραδόθηκε και τις πληγές των δημοτών του μπορεί να περιποιηθεί, είναι ένα ερωτηματικό. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, κύριοι συνάδελφοι, τι είναι 200 και 300 ευρώ το μήνα, ούτε το ηλεκτρικό μιας τριμελούς οικογένειας δεν μπορεί να καλύψει. Αρκετά λοιπόν με την επικοινωνία της κεντρικής κυβέρνησης και με τα επικοινωνιακά περνάσματα. Έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα όπως δεν λύθηκαν και με τα ζάπια. Τα προβλήματα μπορούν να λυθούν μόνο με ανάπτυξη, η οποία δυστυχώς, όπως και είπα πριν, αργεί και δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Επικροτούμε την προσπάθειά σας για το γηπεδάκι και αγωνιζόμαστε μαζί σας για τη διατήρησή του. Αλλά στην παραλία υπάρχουν, όπως έχω πει πολλές φορές, ανοιχτά μέτωπα και τα ιδιωτικά συμφέροντα καραδοκούν τη μελλοντική της ανάπλαση. Αλλά θα το ξαναπώ και ας ενοχλεί ότι το γήπεδο είναι το τυρί και η φάκα είναι ο λόφος. Ο Δήμος Μοσχάτου Τάβρου έχει πρόταση και μελέτη για τη μείωση της βοήθησης του λόφου. Η πρότασή του είναι 5,5 μέτρα λιγότερο. Ο Δήμος μας προς το παρόν δεν έχει πρόταση, όπως δεν είχε και η προηγούμενη διοίκηση. Η σημερινή διοίκηση επικεντρώνεται περισσότερο στο γήπεδο και όχι στο λόφο. Εγώ πιστεύω ότι η αντιπολίτευση συμφωνεί και ότι πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Το σύνθημά μας πρέπει να είναι ναι στο γήπεδο, όχι όμως στον λόφο. Δεν πρέπει να χαθεί από την πόλη μας η μοναδική ευκαιρία που της δίνεται να ξαναγίνει παραλιακός Δήμος.
Στους στόχους μας θα πρέπει να είναι και η ενίσχυση των θεσμών. Θέλω να επισημάνω ότι για τη στήριξη της γυναίκας δεν υπάρχει τίποτα στην εισηγητική της έκθεση και να πω ότι στην κρίση η γυναίκα καλείται να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος, όπως θέλω να επισημάνω ότι και στα όργανα της αυτοδιοίκησης, τόσο στην ΠΕΔΑ όσο και στη ΓΕΔΕ, δεν υπάρχει ούτε μία γυναικεία συμμετοχή. Την προηγούμενη φορά στην ΠΕΔΑ, στα 25 άτομα ήμουν μόνο εγώ, μία γυναίκα. Τώρα δεν υπάρχει ούτε στη ΓΕΔΕ ούτε στην ΠΕΔΑ. Σε γενικές γραμμές, ο προσψήφιση προπολογισμό είναι ουσιαστικά ένα προπολογισμό εντολή και δικαιολογημένα αντιγραφή του προηγούμενου. Θα μπορούσε όμως να έχει κάποιες ουσιαστικά ενδεικτές βελτιώσεις, όπως την καθαριότητα. Με ενδιαφέρον βέβαια διαβάσαμε τις προθέσεις σας για αύξηση της ανακύκλωσης και κομποστοποίηση των απορριμμάτων, καθώς και την προσπάθεια συνεργασίας με τους πολίτες. Να ξέρετε ότι εμείς θα σας στηρίξουμε, είναι κάτι που το πιστεύουμε αυτό. Περιμένουμε και θα κρίνουμε αυστηρά την υλοποίηση όλων αυτών που προτείνετε. Θα αναμένουμε και τα προβλήματα που μιλάτε για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία πράγματι έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν και αν εφόσον η διαχείρισή του υπηρετεί πράγματι τα συμφέροντα των συμπολιτών μας, εμάς μας βρίσκει σύμφωνος. Διατηρώντας την ευκαιρία, περιμένουμε ενημέρωση, διαδράτοντας την ευκαιρία, περιμένουμε ενημέρωση για τα προγράμματα που υλοποιούνται στο Δήμο, το έχουν ξαναβάλει αυτό, και πώς έχουν αξιοποιηθεί. Δεν βλέπουμε τίποτα για την τρίτη ηλικία, όπως και για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, που αφορούν κυρίως τη νέα γενιά, η νεολαία της πόλης μας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει βορά το μπαρ και το καφέ, μια επιχειρηματικότητα που αναπτύσσεται ραγδαία λόγω της κρίσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη φυσιογνωμία της πόλης μας. Βλέπουμε στον προϋπολογισμό ότι υπάρχει αυξημένο κονδύλι από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μας ανησυχεί λίγο αυτό. Κύριε Δήμαρχο, φτωχό και χωρίς προοπτική και χωρίς όραμα απλή διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης είναι το τεχνικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί ένας Δήμος σαν την Καλυθέα να μην έχει αναπτυξιακό όραμα. Συνέχιση αγοράς γης και αξιοποίησης της ήδη υπάρχουσας. Έχουμε παρά τη συνεχόμενη αγορά γης από την προηγούμενη διοίκηση ελάχιστους ακόμη ελεύθερους χώρους, πράσινους, στο κύριο ειδικά ιστό της πόλης, και για τους λόγους αυτούς και άλλους που για την οικονομία της συζήτησης δεν θέλω να αναφέρω, δεν θα ψηφίσουμε εμείς το τεχνικό πρόγραμμα. Θα ψηφίσουμε με επιφύλαξη τον προϋπολογισμό σας, γιατί θέλουμε να δώσουμε μια νέα ευκαιρία, μια ευκαιρία στη νέα διοίκηση για βελτίωση, γιατί πιστεύουμε ότι μια νέα διοίκηση πρέπει να της δώσει περά να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Αναγνωρίζουμε κάποιες προσπάθειες λοιπόν στον προϋπολογισμό και γι' αυτό επαναλαμβάνω το λογικό σου. Ευχαριστώ κύριε Μαργαρίτη, ευχαριστώ και για το πρωτοπρόθεσμο διάστημα. Κύριε Σαλτό, που δίνετε και τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τα αρμόδια στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου για την επαγγελματική συμβολή του στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2015, ενός έργου το οποίο αποδείχθηκε, ήταν πάντοτε, αλλά αποδείχθηκε και πάλι εξαιρετικά σχέση. Είναι φανερό ότι η συζήτηση επί του προϋπολογισμού διεξάγεται για μια ακόμη χρονιά σε περίπλοκο περιβάλλον. Η παρατηνόμενη οικονομική κρίση και η εξαιτίας της πολιτική ρευστότητα ρίχνουν βαριά τη σκιά τους πάνω στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν πρόκειται μόνο για την μείωση των χρηματικών της όρων, συνεπία των όρων των δανειακών συμβάσεων. Πρόκειται κυρίως για την επιλογή όλων των κυβερνήσεων, οι οποίες διαδοχικά διαχειρίστηκαν την κρίση, να εγκαταλείψουν ουσιαστικά κάθε σχέδιο δημοκρατικού εξυγχρονισμού και μεταρρύθμισης του θεσμού και να ενισχύσουν το συγκεντρωτισμό του κράτους ως μέσο για τον έλεγχο επί της οικονομίας και του πολιτικού συστήματος υπό τις παρούσες συνθήκες. Το κράτος δεν εμπιστεύεται την αυτοδιοίκηση, την κρατά συνεπώς, όπως όλοι παραδεχόμαστε, υποτελή, ημιτελή και εξαρτημένη. Αλλά και η αυτοδιοίκηση δεν υπετυγχάνει προς το παρόν ακόμη να διατυπώσει συλλογικά τη δική της αντίληψη για το σύγχρονο ρόλο της.
έδωσε μάχες και ασφαλώς εξακολουθεί να έχει οικονομικές απαιτήσεις από την κυβέρνηση. Δεν φαίνεται πως επιθυμεί όμως να αναδείξει τα μείζωνα προβλήματα, δηλαδή τη συμμετοχή της στη δημοκρατική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος και τη μητροπολιτική άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Να συζητήσει δηλαδή τους πραγματικούς όρους και τις προϋποθέσεις της οικονομικής και πολιτικής και της οικονομικής και διοικητικής της αυτοτέλειας στο πλαίσιο των παρόντων, στο πλαίσιο του παρόντος συντάγματος και στην προοπτική της αναθέωσης. Ουσιαστική συζήτηση για την αυτοδιοίκηση συνεπώς δεν διεξάγεται. Οι Δήμοι ζουν με και για την καθημερινότητα. Εξαναγκάζονται να το κάνουν. Αλλά και συμβιβάζονται με αυτόν τον εξαναγκασμό όσο αποφεύγουν να φέρουν τη θέση και το ρόλο του θεσμού στο διάλογο και την πολιτική επικοινωνία του με τους πολίτες. Κατά την πρώτη και νομίζω επιτυχή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, υπογράψα την αυτονόητη πεποίθηση ότι αν κάποιος δεν ήθελε να υπάρχει καμία μεταβολή στη δράση του Δήμου, θα μπορούσε ακόμη και να μην μετάσχει στις εκλογές. Διότι όπως είναι γνωστό, η διοίκηση δεν είναι ούτε η συνήθεια, ούτε το πεπρωμένο, ούτε το σπίτι μας. Αλλά ο Δήμος έχει πράγματι ανάγκη ανανέωσης της πολιτικής του, όπως και οι πολίτες μας υπέρυσαν. Και ο συνδυασμός καρδιά μπροστά δεν θα είχε ίσως σχηματιστεί, εάν τόσο τα προερχόμενα από την προηγουμένη διοίκηση στελέχη, τόσο και οι νέες δυνάμεις οι οποίες προσεχώρησαν σε αυτό, δεν είχαν συνέστηση πως η συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του Δήμου εξαρτάται ευθέως από την υλοποίηση τέτοιων μεταβολών. Υπό τις τρέχουσες περιστάσεις και τις προκλήσεις με τις οποίες η αυτοδιοίκηση και η καρτέα είναι αντιμέτωπες, πολύ θα ήθελα να ανακοινώσω απόψε ότι η παράταξη υπερψηφίζει τον προϋπολογισμό, έχοντας διαπιστώσει ότι μοιραζόμαστε κοινούς στόχους αντάξιους των αναγκών της εποχής. Λυπούμε ειλικρινώς ότι δεν βλέπω περιθώρια τέτοιας συμφωνίας. Παγιδεύτηκε η διοίκηση στις πάντως εκ των προτέρων γνωστές ασφυκτικές προθεσμίες του νόμου για την κατάρτιση των προϋπολογισμών. Ή μήπως η υπηρεσιακή πίεση τελικώς τη διευκόλυνε και κάπως ώστε να περιοριστεί ο πολιτικός διάλογος για τους στόχους της. Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση ευρίσκεται βήματα πίσω από ό,τι ακριβώς έπρεπε να είχε αλλάξει. Διότι αν κατά τον παρελθόν έπρεπε πράγματι να ήταν περισσότερο γεννηθειμένη στην κοινωνία, όπως και η σημερινή πλειοψηφία τότε υπεστήριζε, φέτος δεν απέφυγε την προκρότητα. Είναι θετικό ότι ο κ. Δήμαρχος ανέλαβε την ευθύνη για αυτή την αναπολιτεία στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Επιτρέψτε μου όμως να επισημάνω ότι για την άρση του κεντρικού πολιτικού προβλήματος, το οποίο όλες οι δημοτικές παρατάξεις και η πλειοψηφία ανέδειξαν από την αρχή της αυτοκινητικής συνεδρίασης, δεν αρκεί η αλληλογραφία με το Υπουργείο των Εσωτερικών και την Κεντρική Ένωση. Θα ήταν οπωσδήποτε ανάξιο των προσδοκιών των συμπολιτών μας, εάν απόψε επιδιώκαμε να απαξιώσουμε τις σκέψεις της νέας διοίκησης. Την προτρέπουμε ωστόσο να αποφύγει και ήδη αυτό το ενδεχόμενο, αισθανόμενη πιθανώς ότι το σημείο κίνησης της δράσης της εξακολουθεί να βρίσκεται στην αντιπολίτευση των προκατόχων της. Αντικειμενικά εξάλλου δεν μπορούμε να καλύψουμε και ορισμένα κενά που η ίδια δημιουργεί. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένα παραδείγματα. Στις συνθήκες οικονομικής κρίσης, η κοινωνική πολιτική του Δήμου βρίσκεται πράγματι στο επίκεντρο της δράσης. Συμφωνούμε με την ανανέωση και τη διαρκή ανανέωση του καταλόγου των δικαιούχων της οικονομικής βοήθειας του Δήμου και υποστηρίζουμε, όπως είναι γνωστό, την ένταξή του σε πρόγραμμα υποστήριξης του ΑΣΕΠ. Η σύγχρονη ωστόσο αναγκαιότητα συνίσταται στη μετεξέλιξη του Δήμου στο επιτελικό όργανο συντονισμού, συνέπειας και αμοιβαίας συμπλήρωσης των δομών και των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, οι οποίες αναπτύσσονται στην πόλη. Ο Δήμος μπορεί να προωθήσει επίσης υπερδοτικές συνεργασίες, να καταρτήσει εξειδικευμένο προσωπικό στα ζητήματα του κοινωνικού σχεδιασμού, να υποστηρίξει τη διάχυση της πληροφόρησης και να διερευνήσει τις περαιτέρω δυνατότητες χρηματοδότησης. Χρειάζεται δηλαδή ενιαίο και συμπεριφορημένο σχέδιο με τη συμμετοχή της Εκκλησίας, των δημοσίων ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας, των φορέων της εκπαίδευσης, των κοινωνικών οργανώσεων, της επιστημονικής κοινότητας και του εθελοντικού κινήματος. Αλλά θα εκπληρωθεί αυτός ο στόχος μεταφέροντας απλώς στο Δήμο το πολιτικό δίκτυο της κοινωνικής δραστηριότητας με το οποίο μετήχαν τις εκλογές. Αρκεί αυτό για να καλύψει τα υπηρεσιακά και άλλα θεσμικά κενά που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση στην ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής? Σας προτείνουμε επίσης και σας παρακαλούμε να αναθεωρήσετε την προσέγγιση σας
στην πιλωτική εφαρμογή του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος της ΓΕΤΕΑ. Όχι τόσο διότι αυτή συνδέεται και με την επιρροή του απελθόντος δημάρχου, όσο και κυρίως επειδή κινδυνεύει να υποβιβαστεί με τη δημιουργία της εντύπωσης και τη μάλλον υποκειμενική αίσθηση ότι ο Δήμος μοιράζει χρήματα. Δεύτερον, χαρακτηριστική έκφραση των στόχων ενός προϋπολογισμού είναι το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο αυτό σχηματίζει. Δεν συμμερίζω με την άποψη ότι η διοίκηση θα μπορούσε να έχει εισαγάγει τεχνικό πρόγραμμα αποφασιστικά μεγαλύτερο των συνεχιζομένων έργων. Η παράταξη θα το ψηφίσει, αφήνοντας στη σημερινή πλειοψηφία το παρελθόν των αντιπολιτευτικών ρητοριών και σχετικά με την έκθεση. Να συμφωνήσουμε με την πιλωτική εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας, ωστόσο δεν εντοπίζουμε και την ανταπόκριση στις κύριες ανάγκες. Η πόλη χρειάζεται νέες μελέτες στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων, για τις οποίες μιλούσαμε την προηγούμενη μαχική περίοδο, και κυρίως η σημερινή πλειοψηφία ασκούσε πιστική και την ένωσή τους. Χρειάζεται τουλάχιστον κατά τόπους αναθεωρήσεις του ρημοτομικού σχεδίου για τις οποίες επέμενε η τεχνική υπηρεσία. Χρειάζεται επιλογές για την πολιτική χρήση της γης με επίκεντρο την υπόθεση της αξιοποίησης των προσφυγικών περιοχών. Χρειάζεται νέο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της πλατείας. Το πρόγραμμα του 15 δεν θα μπορούσατε ασφαλώς να εισηγηθείτε αποφάσεις. Αλλά θα έπρεπε να είχατε καταγράψει την ατζέντα και πάντως κάτι περισσότερο ουσιαστικό από την προσδοκία της συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής, η οποία προς το παρόν εξακολουθεί να στηρίζεται στις ενέργειες των προκατόχων σας, όπως και στην υπόθεση του έργου των αυτοδοσώσεων. Τρίτον, κάθε δημοτική υπηρεσία αντιμετωπίζει προβλήματα στη δράση της, τα οποία μπορεί και να εντυπωσιάζουν μια νέα διοίκηση όταν καλείται να τα παραλάβει. Αλλά τι κάνει για παράδειγμα τη διεύθυνση του περιβάλλον? Τα επιλύεται αυτά τα προβλήματα για πρόστα προπαγανδία. Σας προτρέπομαι να μετακινήσετε την ενεργητικότητά σας από τη διάδοση φημολογιών και μια όριστη συζήτηση για τα οχήματα και τα ελαστικά τους στις πραγματικές ανάγκες της καταλήφθησης. Και σας ζητάμε να υλοποιήσετε αυτά τα οποία εξαγγείλατε και κατά τη συζήτηση των δημοτικών τομέων. Υπάρχει ανάγκη αναθεωρήσεων τέταρτων στις αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις του Δήμου προκειμένου να αναμετρηθούν με τις συνθήκες της κρίσης. Να προβάλλουμε περισσότερο το έργο της ερασιτεχνικής δημιουργίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και συνολικά την πολιτιστική δράση. Να αυξήσουμε τα έσοδα από την αθλητική Μαρίνα, όπως και τον αριθμό των αθλητικών διοργανώσεων, συμφωνούμε. Αλλά η περαιτέρω εξέλιξη στη δράση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων εξαρτάται από την απάντηση και στο ερώτημα εάν και πώς ακριβώς θα αναθεωρήσουμε την παλιά πρακτική και θα αποφασίσουμε ίσως και την απευθεία χρηματοδότηση από το δημοτικό προϋπολογισμό. Εξαρτάται επίσης από τη σταθεροποίηση της χρηματοδότησης του νομικού προσώπου, η οποία τώρα φαίνεται να μειώνει. Αλλά απαντά στον εξυγχρονισμό της αθλητικής μας δράσης, η αμφισβήτηση της ακαιρεότητας παλιών συναδέλφων με τη θεωρία της μαύρης τρύπας στην οικονομική κατάσταση του οργανισμού παιδικής αγωγής και άθλησης, εξαιτίας ενός νομικού και τεχνικού προβλήματος στη μέση της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Εργάζεστε για την επίλυσή του ή ακόμη και αν δεν το επιθυμείτε, και είμαι βέβαιος ότι δεν το επιθυμείτε. Τελικώς ευνοείτε το διαδικτυακό μοντάζ στο οποίο αρέσκονται να επιδίδεται ορισμένα μέσα της τοπικής ερασιτεχνικής δημοσιογραφίας. Η παράταξη δεν θα απαιτούσε ποτέ από τη νέα διοίκηση να επιφέρει εντός τριών μηνών όλες τις αλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων αναδείχθηκε μέσα από μακρά σειρά ετών στη λειτουργία του Δήμου και μέσα από την κατάσταση η οποία επικρατεί στο κράτος γενικά, ενώ την υλοποίησή τους υποδηγεί το θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον της κρίσης. Αλλά επιμένουμε και να μην χαμηλώσει ο πύχης επειδή η διοίκηση είναι νέα. Ζητάμε να ανοίξει ο διάλογος, ο διάλογος για όλα, να πολιτικοποιηθεί ο διάλογος για τον ρόλο και τη θέση της αυτοδιοίκησης στη σύγχρονη εποχή. Στη θέση αυτών των στόχων και της υποστήριξης αυτών των αναγκών, η διοίκηση καταθέτει ένα προϋπολογισμό ο οποίος έχει στην πραγματικότητα ως επίκεντρο την υποστήριξη της δικής της δημόσιας εικόνας. Κατανοώ ότι τούτο είναι ίσως αναγκαίο για μια νέα διοίκηση του Δήμου, αλλά είναι σίγουρα άδοξο και ευέλικτο. Κύριε Πρόεδρε, η πόλη βρίσκεται ενώπιον μεγάλων προκλήσεων. Πρέπει να επιλύσει τα δικά της προβλήματα και αντικειμενικά να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων ολόκληρης αδύναμης. Αλλά ευρίσκεται και ενώπιον ευκαιριών με κορυφαίες στην ανάπλαση του παραλιακού τόπου και τα έργα στον χώρο του πολιτικού υποδόμου. Ο Δήμος χρειάζεται να ενεργήσει με αποφασιστικότητα για την κατοχήρωση του ρόλου του στην προοπτική την οποία αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν. Συμφωνούμε με τις σκέψεις που εξέθεσε προηγουμένως ο Δήμαρχος. Αλλά για να συμβεί αυτό χρειάζεται σύγκρουση με τον συγκεντρωτισμό του κράτους.
Ο Δήμος πρέπει να δράσει τώρα για την πλήρη και ουσιαστική αποσαφήνιση της χρηματοδότησης των έργων της ανάπτυξης. Να διασφαλίσει την αποφασιστική συμμετοχή του πράγματι στην οικονομική δοσιμότητα και τη διαχείριση του παραγιακού τόπου. Να συνεργαστεί ισότιμα με το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου για τη σχέση που θα αποκτήσει το κέντρο πολιτισμού με την πόλη. Προϋπόθεση των αναγκαίων συνενέσεων είναι ασφαλώς το περιεχόμενο των ενεργειών, αλλά επιτρέψτε μου να επιμείνω, είναι και ο δημόσιος χαρακτήρας αυτών των ενεργειών. Διότι εκεί κρίνεται η πολιτική ανεξαρτησία και εκεί διασφαλίζεται η επιτυχής έκβαση κάθε προσπάθειας. Θα στηρίξουμε ενέργειες οι οποίες εκτιμάμε κατά το πρόγραμμά μας ότι βρίσκονται στην αντίληψη αυτού του εξυγχρονισμού. Αλλά καταψηφίζοντας τον προϋπολογισμό, απευθύνομαι προς τη νέα διοίκηση την ειλικρινή και πλήσια προτροπή, όσο και την προειδοποίησή μας, να μην θεωρήσει ποτέ ότι οι δικές της ιδιαίτερες προτεραιότητες ταυτίζονται πάντοτε με τις ανάγκες της πόλης. Αλλοσημακρά δημοτική περίοδος που ακολουθεί, αντί ευκαιρίας για την επιτυχή δράση του Δήμου, μπορεί να αποδειχθεί ο ανηφορικός προδοθάσεις, προσδοκώντας την Ανάσταση, μόνο επειδή αυτή αποτελεί τον προορισμό της κοινής διεύθυνσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ψαλιλόπουλο. Το λόγο έχει ο κύριος Κοτέα. Το λόγο έχει ο συνάδελφος του κύριος Κοτέα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Κοτέα. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω για το παράκτητο μέτωπο. Απλά ορμόμενος από αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος στη συνάντηση σήμερα με το τον κύριο Ματιάδο, τυχαία συνάντηση, θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι όπως μέχρι τώρα δεν μας δώσανε καμία σημασία για τον λόγο, για το σούνι, για όλα αυτά που θέλετε να κάνουμε, μπορείτε να μας ρωτήσουμε. Έτσι κανονίσανε τη συνάντηση τη σημερινή τυχαία για το κήπεδο χωρίς να μας ειδοποιήσουν, χωρίς να μας ενημερώσουν, χωρίς να μας πούνε ότι θα έρθουν κάτι κάτω για κάποιο θέμα το οποίο μας απασχολεί. Και δεν είπατε τη λέξη ήταν για να χαράξουν το κήπεδο. Το κήπεδο υπάρχει. Δεν θέλουν να το χαράξουν, απλά να δουν το τι υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν πρόκειται να μας δώσουν καμία σημασία ούτε στη μελέτη του συνόλου. Εάν δεν ξεσηκώσουμε τον κόσμο και αν επιμένω και θα το λέω μόνο με την συμπαράσταση του κόσμου, σας είχα ζητήσει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε ένα κοινό συμβούλιο με τον Δήμο Μοσχάτου. Δεν έχω πάρει απάντηση. Ο μόνος τρόπος για να αντισταθούμε είναι αυτός, ο κόσμος. Τίποτε άλλο. Όλα τα χαρτιά και όλα αυτά που λέμε δεν δίνουν καμία απόλυτη σημασία. Όπως μας έχουν γραμμένους εδώ και δύο χρόνια, να μας έχουν και από εδώ και πέρα. Και όπως έχουν γραμμένους όλους τους παράκτητους δήμους. Κάνουν αυτό που θέλουν και θα κάνουν αυτό που θέλουν. Θέλουν. Και το λέω περισσότερο για εσάς τους εντέρους συνάδελφοι. Είναι κρίμα για την Καλλιθέα. Είναι κρίμα αυτό που πάνε να κάνουν. Θα το βρούμε μπροστά μας και θα μας κατηγορούν οι επόμενες γενιές. Λοιπόν. Να συνεχίσω τώρα για τα δύο θέματα για τον προϋπολογισμό και το ειδικό πρόγραμμα. Παίρνουμε έναν προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο με προχειρότητα και επανάληψη των προηγούμενων ετών. Η δικαιολογία σας ως διοίκηση ότι λειτουργείται υπό την πίεση οικονομικού παρατηρητηρίου, το οποίο με έγγραφο που σας επιβάλλει την ψήφιση του προϋπολογισμού μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος από τις αρμόδιες και την εμπορία τους αρχές, είναι μια δικαιολογία. Επίσης, το ίδιο έγγραφο αναφέρει ότι μέχρι την 3η και 4η 29 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Εσωτερικών δεν είχε καταθέσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, ώστε να προλάβουν να το ελέγξουν και να μας πούν τη γνώμη τους. Είχατε 55 μέρες γι' αυτό, από τις 5 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου να καταθέσετε το προσχέδιο. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Για να μας πούνε τις προτάσεις τους και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές. Είστε μια διοίκηση 2,5 μηνών. Κανείς δεν μπορεί να το αποσβητήσει.
αλλά ήσασταν για πολλά χρόνια δημοτικό σίγουρο για δημότητα. Και είναι μια διαδικασία που πρέπει να την γνωρίζετε και να είστε προετοιμασμένο. Άρα δεν είναι εύλογη η δικαιολογία σα και δικαιολογήσετε υποπίεση. Α, πάμε λοιπόν στον προπολογισμό. Εσείς μιλάτε προεκλογικά για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και της φτώχειας. Διαβάζοντας τον προϋπολογισμό που έχετε καταθέσει, τα κονδύλια που έχετε προβλέψει για την ενίσχυση των κοινωνικών ομάδων. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Οι δαπάνες ειδών, παντοπολίου, κρεοπολίου και οποροπολίου για τα Χριστούγεννα, το 2014, το προηγούμενο προβλεπτικό ήταν 120.000 ευρώ. Και έχετε γράψει 105.000. Υπάρχει μια μείωση κατά 15 έως 20.000 ευρώ. Το αντίστοιχο έχει γίνει και για τις δαπάνες του Πάσχα. Οι 116.000 ευρώ έχουν γίνει 105. Στη συνέχεια, οι δαπάνες για το κέντρο αλληλεγγύης ήταν 122.000 ευρώ και μέτρος είναι 100, δηλαδή μείωση 22.000 ευρώ. Έχει περάσει η μεγάλη κρίση στην Ελλάδα και δεν το έχουμε καταλάβει. Μην αυξήσετε τα κονδύλια για τις κοινωνικές παροχές, τα μειώσατε. Κοινωνική ευαισθησία, τους έχοντες ανάγκες πολίτες μας, σταματάει εκεί. Εσείς δεν ήσασταν που είχατε δημιουργήσει τα δίκτυα κοινωνικής υπεροπτικής προσφοράς προεκλογικά. Πώς δείχνετε σαν τους ανθρώπους συμπαράστασης σας. Συνεχίζοντας, υπάρχει ακόμα ένα ερώτημα. Γιατί έγινε μείωση συμμετοχή μας κατά τη γνώση από 130.000 ευρώ σε 70.000 ευρώ. Το 2014 130.000 ευρώ. Είναι 50% μείωση. Αυτές οι κατασκηνώσεις πηγαίνουν 300 φτωχά παιδιά τα οποία δεν έχουν δικαίωμα να πάνε στο πολλά πάνε διακοπές. Για ποιο λόγο το μειώνουμε. Θέλω να πω και θέλω να κάνω πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η κωδική που προανέφερα, όχι να μειωθούν, αλλά να αυξηθούν για να αποδείξουμε ότι πραγματικά βρισκόμαστε στην κοινωνία. Όσο αφορά το τεχνικό πρόγραμμα. Το τεχνικό πρόγραμμα είναι, από όσο καταλαβαίνω σαν μηχανικός, είναι μια πολύ πρόχειρη δουλειά, μια συγγραφή αποτυματικών έργων. Προσπαθώ να εντοπίσω μελλοντώντας προγραμματισμός για τα νέα έργα και βλέπω ότι υπάρχει ούτε ένα νέο έργο. Μια απλή επανάληψη. Καλούμαστε να ψηφίσουμε στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο τα συνεχιζόμενα έργα από την προηγούμενη διοίκηση. Ενός κόστος 3.166.000 ευρώ. Εσείς πέρυσι στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 11 Νοεμβρίου 2013 λέγατε από τώρα και στο εξής κάθε ευρώ που δαπανάμε οφείλουμε να το βλέπουμε μέσα από ένα αναπτυξιακό πρίσμα. Να υπάρχει ένας κοινωνικός απολογισμός το πώς αυτό το ευρώ θα συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Γι' αυτό εκτιμούμε ότι προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα που τώρα συζητάμε αποτυπούν μια ξεπερασμένη λογική. Μια λογική παρελθόντος σε σχέση με τις ανάγκες καλλιτέχνης. Είναι προφανές ότι σήμερα λείπει η ανεπτυξιακή ατζέντα και είναι πραγματικά μια ακόμα μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους πολίτες της καλλιτέχνης, καθώς αποουσιάζουν μεγάλες διεκδικητές πολιτικές διεκδικητές. Αυτά είναι τα λόγια τα δικά σας στο σημείο της ομιλίας. Μου βρίσκανε τότε σύμφωνο. Στο σημερινό όμως τεχνικό πρόγραμμα τίποτα από αυτά δεν παρουσιάζει. Σήμερα δεν χρησιμοποιείτε εσείς μια ξεπερασμένη λογική, μια λογική του παρελθόντος. Δεν λείπει η αναπτυξιακή ατζέντα και είναι μια ακόμα μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους πολίτες καλλιτέχνες. Δεν απουσιάζουν μεγάλες στρατηγικές πολιτικές για την καλλιτέχνη. Άλλος ένας χρόνος χαμένος. Θα διαβάσω πάλι ένα πρόσωπο από μια ομιλία σας. Για να σας δείξω και ένα παράδειγμα στα βουλεύω. Θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να δούμε τι γίνεται. Σας έχουμε πει και γι' αυτό το 2015 τελειώνει ο ολοποδηλατόδρομος, ο υπερτοπικός, που γίνει πέτυχε από το σταθμό του Τάβου και μέσω του Ιλισσού περνάει προς το Σκλαβενίδη και σκάει στον υπόδρομο.
Εμείς μελετάμε ένα τοπικό δίκτυο ποδηλατοδρόμου που να αποκόψει αυτό το κεντρικό ποδηλατόδρομο. Πετε μου, σας παρακαλώ, σε ποιο σημείο στο τεχνικό πρόγραμμα έχετε προβλέψει τη σύνδεση του ποδηλατοδρόμου με το υπόλοιπο δίκτυο της Καλυθέας? Και μου πείτε ότι είναι μέσα στην κυκλοφορία και μέσα των δικτυών ευρώ. Για ενημέρωσή σας, σας λέω πως το έργο έχει ήδη ξεκινήσει και αν δεν κάνω λάθος έχει φτάσει και μέχρι την δικά της Μητροποπούλου. Συνεχίζοντας το προεκλογικό σας διαφημιστικό φυλάδιο, αυτό που έγινε μια εφημερίδα του Πολύχρωμου, διαφημίζω ότι θα γίνει ανάβλαση στην πλατεία της πλατείας Κύπρου και Ψηφιών. Και μάλιστα είχατε θέσει όπως λέτε και μια ατζέντα για δημόσιο διάλογο για το τι πρέπει να γίνει στις Ψηφιές. Σε ποιο σημείο είναι στις προβλεπόμενες μελέτες αυτό? Το μόνο που διαβάζω για τις Ψηφιές είναι η παρεμπόδιση της ελεύθερης κατασκήνωσης του παραλιακή ζώνη προϋπολογισμού 25.000 ευρώ. Θα ήθελα, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε, να καταλάβουμε όλοι εμείς πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η παρεμπόδιση. 25.000 ευρώ. Όσο αφορά τώρα το οικόπεδο που έχουμε κατεδαφίσει στο 124 για το ΙΚΑ. Προγραμματίζεται μια μελέτη αξιοποίηση του χώρου για το ΙΚΑ 1.000 ευρώ. Αυτή η μελέτη για να πληρωθεί με τους ρυθμούς που πάμε θέλει γύρω στα 2 χρόνια. Δεν θα μπορούσαμε, όπως σας είχα προτείνει και εγώ σε παλαιότερο Δημοτικό Συμβούλιο και εσείς, όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, η δημοτική επιχείρηση, το είχατε πει, η δημοτική επιχείρηση έχει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί το χώρο σαν δημόσιο ανοιχτό πάρκο, με ένα τυπικό ελάχιστο τίμημα, για να εξυπηρετεί την πολίτες μας. Για να το ρωθεί και η αγορά, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Μέχρι να τελειώσει η μελέτη και μέχρι να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, η κατασκευή. Επίσης δεν βλέπω πουθενά στη μελέτη, στο γενικό πρόγραμμα, καμία μελέτη που να συνδέει το νέο υπερτοπικό πάρκο που χτίζεται από το ίδρυμα Στάθμιος Νιάρχος με την τοπική μας κοινωνία. Κάτι που σαφέστατα θα μπορούσε να φέρει ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας στην Καλυθέα και στην οικονομία. Πού θέλω να καταλήξω. Συμπολίτες μας προσδοκούν από την τοπική αυτοδιοίκηση να μπει σε μια νέα εποχή. Αντί να ασχολούνται μόνο με την κατασκευή πανηρών αναπλάσεων και δράσεων που δεν φέρνουν ρυθμιστικές αλλαγές και θέσεις εργασίας. Τι έχουμε λοιπόν? Ένα πλασματικό και παραλαμβανόμενο μη ικανό να πραγματοποιηθεί τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό. Μόνο συνεχιζόμενα έργα της προηγούμενης διοίκησης που δεν ανταποκρίνονται σε κανένα βαθμό σε αυτά που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια στην Δημοτική Συμβουλή του Προεδρικού Σταυρού. Παράταξή μου θα ψηφίσει λευκό και για τους δύο, για τα δύο προγράμματα, και το τεχνικό πρόγραμμα και για τον προϋπολογισμό, για να δώσω μια ευκαιρία ως νέα διοίκηση με αναμορφώσει την πορεία του έτους να το διορθώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ποτέα. Στον λόγο έχει ο κύριος Παπαδάκης. Απλώς να πω ότι μέχρι να τελειώσει τοποθέτηση του κύριου Βασιλαρίδης, ανοίγουμε κατάλογο μελετών για τους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβούλου που θέλουν να τοποθετηθούν. Αναγγείλατε κάτι και διαδικασία. Παρακαλώ. Δείχνετε, δεν ξέρω αν και αυτό πάμε και οριστεύω να το καταλάβω, να ζητάμε και από κάποιους ή όχι φορείς που θέλουν να τοποθετηθούν στο πρόγραμμα. Άρα καλέστε και τους φορείς και όσους υπάρχουν και όχι μόνο τους συμβούλους. Και καλό είναι να προηγηθούν οι φορείς και μετά οι νομικοί συμβούλοι. Ευχαριστώ για την διευκρίνηση, κύριε Αντωνακάκη. Μην εξυπακούσετε ότι οι φορείς όταν θέλουν να τοποθετηθούν έχουν το δικαίωμα. Αν υπάρχουν εκπρόσωποι φορέ εδώ που θέλουν να τοποθετηθούν επί του προϋπολογισμού, μέχρι να τελειώσει την τοποθέτηση του υπερτεχνείου επικεφαλή των παρατάξεων τη αντιπολίτευση, την τοποθέτησή του, παρακαλώ να δώσουμε ένα χαρτάκι με ένα όνομα τον φορέα που θα τοποθετηθεί για να γίνει στον κατάλογο μιλητό. Παρακαλώ κύριε Παπαδάκη, και τον πρώτο λόγο για 15 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς μια διαμαρτυρία. Αντί να δράσουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση με επίκεντρο τον προϋπολογισμό, η Δημοτική Αρχή επέλεξε διαδικασίες fast track, κοινώς απίστευτης φούριας.
από σκοπιμότητα υπόβλητο. Άλλοι δήμοι δεν λειτουργήσαν και δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Κάποιοι πάνε σε συζήτηση του προπολογισμού τέλη Νοέμβρη, οι άλλοι φέρνουν μέσα στο μήνα μόνο ένα τεχνικό προπολογισμό και τον Ιανουάριο θα κάνουν την πολιτική συζήτηση για τον πλήρη προπολογισμό και τις όποιες τροποποιήσεις. Εδώ γιατί δεν το βιασύνει. Αφού ούτε η δημοτική αρχή είναι έτοιμη, με ξενύχια και πίεση προέκυψε αυτός ο προπολογισμός. Αδικείται για τον εαυτό σας. Γιατί χάνεται την ουσία. Η αντιπολίτευση δεν είχε ούτε τρεις εργάσιμες μέρες για να ενημερωθεί, να σκεφτεί, να προετοιμαστεί. Μπορεί άραγε σε αυτό το χρονικό διάστημα να παραχθεί καλύτερη δυνατή άποψη, η ακριβής, η υπεύθυνη. Γιατί να γίνουν έτσι τα πράγματα. Για να κάνουμε την υποχρέωση που συζητήσαμε τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός είναι μια απλή υποχρέωση. Δυστυχώς όλη αυτή η διαδικασία αποπνέει μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας. Ας περάσουμε τώρα στον προϋπολογισμό. Η συγκριτική έκθεση του προϋπολογισμού αρχίζει με μια γενική ανάλυση των άθλιων κοινωνικών συνθηκών του πόλη μας. Μιλάει για διαχρονικές αλλαγές που δεν έγιναν, για τον αναχρονισμό του ελληνικού κράτους, για τη δύσκολη θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως πουθενά δεν κατονομάζεται το υποκείμενο που είναι υπεύθυνο για όλα αυτά. Πουθενά δεν αναφέρει η κυβέρνηση, η Τρόικα, κάποιος τέλος πάντων που με τις πολιτικές του προκάλεσε αυτό το χάλι. Λες και όλα αυτά πέσανε από τον ουρανό. Δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικών σχεδίων. Έτσι συσκοτίζεται εντελώς ο στόχος. Με ποιον δηλαδή πρέπει να τα βάλεις και για ποια ζητήματα ακριβώς. Η Δημοτική Αρχή λέει γενικά πως θα διεκδικήσει από την κεντρική εξουσία κάτι. Όμως δεν το προσδιορίζει με σαφήνεια. Γράφει, είμαστε εδώ για να κινητοποιήσουμε κάθε τοπική δύναμη να διεκδικήσουμε από την κεντρική εξουσία. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ουσιαστικά δεν θα διεκδικήσει τίποτα. Στη δεύτερη σελίδα η Δημοτική Αρχή γράφει για τον προπολογισμό του 2015. Όμως ο τομέας περιορισμού των δαπανών είναι μονόδρομος από τη στιγμή που τα έσοδά μας για το ορατό μέλλον θα δέχονται πιέσεις λόγω της κρίσης. Αυτό είναι η αποδοχή στη συνέχιση της πολιτικής πτώσης. Τα ίδια λόγια χρησιμοποιείται και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε τα έσοδα, άρα θα μειώσουμε τα έσοδα. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν συνοπτικά. Η Δημοτική Αρχή δεν διεκδικεί τίποτα από την κυβέρνηση και παράλληλα αποδέχεται αδιαμαρτύρητα τη συνέχιση της πολιτικής πτώσης στο Δήμο. Αυτό όμως που κάνει η Δημοτική Αρχή είναι απλά να ζητάει. Δεν θέλουμε να πούμε τι διανέβη. Από την κεντρική εξουσία, μήπως και κλείσει μια τρύπα εδώ ή μια τρύπα εκεί με αντάλλαγμα υπάρχουν διαγωγή καλού μαθητή. Γι' αυτό έσπευσε να καταθέσει σε χρόνο ρεκόρ τον προϋπολογισμό. Γι' αυτό σε κανένα ζήτημα που έχει σχέση με την κυβέρνηση δεν βάζει τις φωνές. Η κυβέρνηση από τη μεριά της έχει το Δήμο δεδομένο πως δεν θα της δημιουργήσει προβλήματα και γι' αυτό θα ανταμείβει τη Δημοτική Αρχή με κάποιο πρόγραμμα ή θα μεταθέτει στο μέλλον δύσκολα θέματα, όπως λόγω χάρη της αξιολογής, απολύσεις δημοτικών υπαλλήλων κτλ. Ας δούμε λοιπόν παρακάτω τι γράφει η εισήγηση. Ο Δήμος καλείται το 2015 να διαχειριστεί μια μεγάλη πρόκληση, την εφαρμογή του θεσμού του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος. Τι είναι όμως αυτό το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, που επινόησε το Υπουργείο Εργασίας. 12.000 συμπολίτες μας που είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση θα πάρουν για 4-6 μήνες το πολύ 200 ευρώ έκαστο το μήνα ανάλογα με το εισόδημα. Πάλι δηλαδή θα μεριστούν κατοστάρικα δεξιά και αριστερά για κάποιο διάστημα χωρίς να αφήσουν πίσω τους τελικά τίποτα. Θυμόμαστε τις πεντάμενες συμβάσεις της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής όπου μοιράστηκαν λίγα χρήματα αλλά πολλές ελπίδες σίγουρα. Και όλα έγιναν αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές. Μήπως άρα και τώρα περιμένουμε βουλευτικές. Στη συνέχεια της εισήγησης του προπολογισμού γίνεται αναφορά σε προγράμματα. Συγκεκριμένα μόνο σε δύο. Ένα ευρωπαϊκό για ενεργειακή εξοικονόμηση που αφορά 9 δημόσιους φόρους, περίπου 1.200, και ένα του Υπουργείου Εργασίας, πάλι του Υπουργείου Εργασίας, για αστέγους, περίπου 700.000 που αφορά σε 70 άτομα. Σαφά προσθέσουμε και τα έσπα για τους παιδικούς σταθμούς.
Όμως αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική μόνο μέσω προγραμμάτων που δεν είναι ποτέ σίγουρα και μόνιμα δεν γίνεται σε βάθος χρόνου. Για τα ΕΣΠΑ μάλιστα έχει λεχθεί επίσημα που τελειώνουν το 2016 και το 2017. Τα προγράμματα λοιπόν βοηθάνε, κλείνουν τρύπες, όμως δεν φτάνουν. Για το πολύ σοβαρό ζήτημα της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Δήμου δεν υπάρχει καμιά συγκεκριμένη αναφορά στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τον λογαριασμό της Δημοτικής Αρχής. Επιπλέον, η Δημοτική Αρχή πουθενά δεν λέει ξεκάθαρα πώς σκοπεύει να καλύπτει τα κενά της θέσης εργασίας της υπηρεσίας του Δήμου. Με διαγωνισμούς εταιριών, με συμβάσεις και πώς με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών, αφού όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνούμε πως οι εργαζόμενοι πρέπει να μένουν χρόνια στις θέσεις τους για να μπορούν να αποδώσουν και να είναι παραγωγικοί. Και μετά πάμε στην παραλίαση. Η Δημοτική Αρχή χαρακτηρίζει την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης ως μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για την πόλη. Στην τελευταία συζήτηση που έγινε εδώ για την παραλία δεν είχαμε ακούσει κάτι τέτοιο έφτασο. Μάλιστα, σε παρατήρησή μας ότι κανείς τελικά δεν αγαπάει αυτό το σχέδιο, δεν είχαμε ακούσει καμία αντίρρηση. Αυτό που λέει η Δημοτική Αρχή, ότι κάνει ισχυρή διαπραγμάτευση για την παραλία, μας συγχωρείτε, αλλά μας θυμίζει η κυβέρνηση που λέει πως ματώνει στις Βρυξέλλες. Άσου που είναι τίποτα, κύριε Κοντέ. Αυτό που σχεδιάζουν το ίδιο Μανιάκο με την κυβέρνηση στην παραλία είναι ένα υπερτοπικό κέντρο πολυτελείας που θα χωρίζεται από την πόλη με μικρούς λόφους, θα συνεχίσει να κρύβει τη θέα της θάλασσας, θα αγνοεί τις συγκεκριμένες ανάγκες της Καλλιθέας και θα διαθέτει πλήθος καταστημάτων που θα πλήξουν ακόμα περισσότερο την τοπική αγορά της πόλης. Ποια ανάπτυξη λοιπόν στην Καλλιθέα θα προκαλέσει? Το σχέδιο αυτό το προωθούν ακάθεκτοι, αγνοώντας τις διαπραγματεύσεις που καλείται η Δημοτική μας Αρχή. Λέει η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής: πετύχαμε τη διατήρηση του γηπέδου Προσφαίρου. Τι είναι αυτό, από πού προκύπτει? Κάποια λόγια του αέρα, είπε ο Υπουργός κ. Χρυσοχοίδης, κάνοντας το προσωπικό του σώμα σε ένα κλειστό δωμάτιο με την αντιπροσωπεία του Δήμου εν ώψη προεκλογικού αγώνα. Ούτε μια τόση δάσκαλη ανακοίνωση του Υπουργείου δεν βγήκε προς τα έξω. Αντίθετα, έχουμε την κάθετη άρνηση των αρχιμηχανικών του έργου, πως το σχέδιο δεν αλλάζει, γιατί το ποδοσφαιρικό γήπεδο δεν ταιριάζει με την φιλοσοφία του συνολικού σχεδίου. Το τένις ταιριάζει. Απλά πράγματα και καθαρά. Για τον πολιτισμό, από τη Δημοτική Αρχή δεν υπάρχει καμιά νέα τολμηρή πρόταση. Για παράδειγμα, να γίνει ένας δημοτικός σχεδιασμός στην Καλλιθέα να αναδειχθεί σε μητροπολιτικό πολιτιστικό κέντρο. Απλά, η Δημοτική Αρχή θέλει το ενδεχόμενο συνεργασιών με το Ίδρυμα Νιάς. Παρακολουθώντας το πώς κινείται γενικά το Ίδρυμα, όχι μόνο στην Καλλιθέα, διαπιστώνει κανείς πως οι συνεργασίες του είναι επίπονες και λεώθειες. Εκτός βέβαια αν η Δημοτική Αρχή θέλει να του εκχωρήσει τμήμα της πολιτιστικής δραστηριότητας της πόλης. Γιατί μόνο έτσι δουλεύει το Δήμο. Δεν θέλει κανένα στα πόδια του, όπως και όλα τα ανάλογα ιδρύματα που σιγά σιγά απαλωτριώνουν τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισμού και όχι μόνο του. Για τον τομέα της καθαριότητας τα είπαμε την άλλη φορά. Θεωρούμε προβληματική την αιμονή της Δημοτικής Αρχής στην ανταποδοτικότητα που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της υπηρεσίας. Επικροτούμε όμως την πρόθεσή της να εντάξει την Καλλιθέα στη νέα διαχείριση απορριμμάτων που σχεδιάζει η περιφερειά της Ιλιαδούρου, γιατί μόνο έτσι υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει κάτι ευεργετικά για την πόλη στον τομέα αυτό. Ας δούμε τώρα ένα σοβαρό ζήτημα που βάζει η Δημοτική Αρχή με εθελοντές γιατρούς που θα προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες στο Δήμο. Γενικά το δημόσιο και οι Δήμοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν εθελοντές σε οργανικές θέσεις, γιατί έτσι δημόσια εκμεταλλεύονται δωρεάν εργασία αυτοαπαλλασσόμενοι από θεσμοθετημένες υποχρεώσεις. Πολύ περισσότερο, κράτος και Δήμοι που παράγουν πολιτικές λιτότητας ή τις ανέχονται, δηλαδή στέλνουν κόσμο στην ανεργία, είναι μεγάλη υποκρισία να βάζουν στη συνέχεια ανθρώπους να δουλεύουν άμυστοι. Η περίπτωση του Υπουργού Παιδείας Λοβέρδου, που απολύει εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια προτείνει να καλυφθούν τα κενά με εθελοντές, είναι χαρακτηριστική ανάγκη της συμπεριφοράς. Σε όσους Δήμους υπάρχουν σχετικά εθελοντικά κινήματα, αυτά έχουν φτιαχτεί από εθελοντές, ανεξάρτητα από όποια θέληση των δημοτικών αρχών. Παράλληλα, τα κινήματα στην πράξη δεν επιδιώκουν να υποκαταστήσουν τις δημόσιες δομές. Αντίθετα, αγωνίζονται για να λειτουργήσουν εκείνες σωστά.
Σε όσους δήμους υπάρχει συνεργασία εθελοντικών κινημάτων και δημοτικών αρχών, έχει συστρωθεί ουσιαστικά ένα πολιτικό αντιμνημονιακό μέτωπο που αναπτύσσει έμπρακτη αντίδραση στις πολιτικές λιτότητες. Γιατί αυτές είναι το πρόβλημα. Αυτές είναι το πρόβλημα της αποδυνάμωσης των υπηρεσιών. Αυτές είναι το πρόβλημα που το δημοτικό ιατρείο είναι σε αυτά τα χάλια που βρίσκεται. Λοιπόν, έχει συγκροτηθεί ουσιαστικά ένα πολιτικό αντιμνημονιακό μέτωπο που αναπτύσσει έμπρακτη αντίδραση της πολιτικής λιτότητας, κινούμενο πολλές φορές στα όρια του νόμου. Μόνο έτσι νομιμοποιείται ηθικά και δικαιολογείται η συνεργασία εθελοντών και δημοτικής αρχής. Όπως για παράδειγμα το Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού που συνεργάστηκε με την προηγούμενη δημοτική αρχή Κορτζίδη. Τέλος, τα κέντρα πρόληψης υγείας που τόσο διαφημίζονται από τον πρόεδρο του κύριο Πατούλη κάνουν προληπτικούς ελέγχους για διάφορους καρκίνους και για την καρδιά. Το ΚΕΠ υγείας, χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ νομίζω, είναι καλοδεχούμενο. Όμως ένα πρώτο χωριό ή το ξαναστήσιμο του ΕΚΑΠ του ΙΧΑ πιστεύουμε πως έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα με βάση τις ανάγκες της πόλης. Γενικά, ο προϋπολογισμός της Δημοτικής Αρχής για το 2015 αντιμετωπίστηκε από μια οικονομίστικη σκοπιά. Πόσα λεπτά προϋπολογίζω για έσοδα, εκεί θα στριμώξω τα διάφορα έξοδα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ένα στενά οικονομικό κουμάντο. Αλλά δεν προσδιορίζονται έτσι οι συνολικές ανάγκες της πόλης, ούτε φυσικά αντιμετωπίζονται. Η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να κινηθεί αντίστοιχα. Να ειδοποιήσει πρώτα τις ανάγκες της πόλης, να τις ιεραρχήσει, να καλύψει με τα έσοδα όσες μπορεί ιεραρχικά και τις υπόλοιπες ανάγκες να τις κάνει αντικείμενο σφοδρών διεκδικήσεων. Δεν θέλουμε να κάνουμε υποδείξεις σε κανένα. Όμως όλοι μας δεν ψηφιστήκαμε για να γίνουμε απλοί διαχειριστές του πόνου των συμπολιτών μας, ακόμα και αν αποδειχτούμε καλύτεροι από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αντίθετα, ψηφιστήκαμε για να δώσουμε διεξόδου στη ζωή της πόλης, να αναγκαιτήσουμε την εξάπλωση της ανθρωπιστικής κρίσης. Πρέπει λοιπόν να πάψουμε να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις, αποδεκόμενοι με ευκολία πολιτικές που έρχονται από τα πάνω, από μνημονιακούς νόμους που στραγγαλίζουν την αυτοδιοίκηση και προωθούν καταστροφικές πρακτικές για την καλλιτεία και που δεν διαθέτουν καμιά ηθική βάση. Και ο κόσμος παρακολουθεί, βλέπει το πολύ χρήμα που κυκλοφορεί, που όμως πηγαίνει σε λίγες τσέπες. Βλέπει πώς αυξήθηκαν οι πολυκατομμυρίδες στην Ελλάδα το 2013. Βλέπει για παράδειγμα πώς εύκολα ένα μικρό άρθρο σε άσχετο νομοσχέδιο πριν κάποιους μήνες διαγράψε από την πλειοψηφία της Βουλής 400 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για τριγωνικά τιμολόγια με offshore εταιρείες του Όμιλου Βαρκινογιάννη. Ένα από τα εκατοντάδες ανάλογα περιστατικά. Σκεφτείτε πως η φετινή κρατική επιχορήγηση για την καλλιτεία, αν εφαιρέσουμε τα χρονιακά επιδόματα, είναι μόνο περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχορήγηση σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας. Αλλά και αυτό το ποσό δεν είναι σίγουρο στο μέλλον. Επιχειρούν σιγά σιγά να περάσουν στους δήμους να διαχειριστούν καυτές πατάτες. Υποθέσεις δηλαδή, στις οποίες το δημόσιο έχει παταγωδώς αποτύχει και να εισπράττει ο Δήμος αντί επιχορήγησης κάποιο ποσοστό από τις όποιες αμφίβολες τις πράξεις να κάνει. Είναι εύκολο να βουλευτούμε, να βολεύουμε όπως τα πράγματα, σύμφωνα με αυτά που μας απαγορεύει ο νόμος και οι κανόνες. Όμως έτσι δεν βελτιώνουμε τη ζωή της πόλης. Στην καλύτερη περίπτωση δίνουμε κάποιες μάχες οπισθοφυλακής. Όμως μπροστά μας τι έχουμε. Έχουμε την επιχείρηση αποδυνάμωσης του Δήμου με απολύσεις, με ιδιωτικοποίηση και απαξίωση των υπηρεσιών του, με περαιτέρω κατάργηση της αυτοτέλειάς του από την Τρόικα. Ένας τέτοιος Δήμος, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία. Ένας τέτοιος Δήμος θα βυθίσει ακόμα περισσότερο την πόλη μας στη θλίψη. Από την 1η Ιανουαρίου απελευθερώνεται η κατάσχεση της πολυκατοικίας. Μπορούμε να φανταστούμε τι πρόκειται να συμβεί εδώ. Έχει το Δημοτικό Συμβούλιο το πολιτικό στένος να υπερασπιστεί τις ζωές των συνανθρώπων μας. Αυτό είναι σήμερα το διακύβευμα. Όμως θα πείτε, ο νόμος του Καλλικράτη δεν μας επιτρέπει, μας βάζει όρια κτλ. Αυτό μπορεί νομικά να έχει κάποια βάση. Όμως πολιτικά είναι λάθος. Υπέρτατο καθήκον του Δήμου είναι η υπεράσπιση της τοπικής κοινωνίας. Αυτός είναι ο συνταγματικός του ρόλος. Όσοι νόμοι σήμερα υπάρχουν στην ενάντια του Σύνταγμα, πολλοί, πάρα πολλοί.
Όμως στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο που να μπορεί έγκαιρα και έγκαιρα να ελέγχει τη συνταγματικότητα των νόμων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα. Βλέπουμε σήμερα ακόμα και υπουργούς να λένε δημόσια ότι δεν θα ακολουθήσουν τον νόμο, όπως για παράδειγμα ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Λιοβέρδο, που λέει όλες οι ειδικότητες πρέπει να είναι παρούσες στα ολοήμερα σχολεία σύμφωνα με τον νόμο. Αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Έτσι απλά. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, λέει ο κ. Λιοβέρδο. Γιατί εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε συνεργείς στην καταστροφή της ζωής στην Καλλιθέα? Ή στην καλύτερη περίπτωση, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε απαθείς θεατές της καταστροφής? Είμαστε προχωρημένοι στις παρούσες συνθήκες της ανθρωπιστικής κρίσης για να προστατεύσουμε την κοινωνία, να μην κινούμαστε στο κέντρο του νόμου. Είμαστε υποχρεωμένοι να κινούμαστε στα όρια του νόμου. Εάν ο νόμος δεν το λέει ρητά, δεν το επιβάλλει, εάν είναι απαραίτητη η ερμηνεία του σε σχέση με το Σύνταγμα, η δικιά μας ερμηνεία οφείλουμε να είναι στα όρια του νόμου. Υπερασπιζόμενοι πάντοτε την ηθική διάθεση των πραγμάτων, ενάντια στην κατάπτυστη διάθεση ανάμεσα στο νόμιμο και το ηθικό που υπόγεια λειτουργεί και μας ντροπιάζει σαν κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο και με φαντασία μπορούμε αποτελεσματικά να δημιουργήσουμε κάτι. Να δημιουργήσουμε τις συμμαχίες μας, να κερδίσουμε την έμπρακτη εμπιστοσύνη του κόσμου, διεκδικεύοντας γιατί όχι. Πρώτοι, εμείς ήδη. Η πολιτική σήμερα στο κύριο ρεύμα του νόμου δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα και δεν λύνει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι προφανές, έτσι, ότι θα καταψηφίσουμε.